Ξεκινήσαμε. Παντού. Παντού κέρδισα. Πού? Παντού κέρδισα, ρε φίλε. Μπάσκετ με τον αυτοκράτορα. Ναι. Εδώ τη πόλη. Όχι τη χώρα. Ναι, τη χώρα, τον αυτοκράτορα. Μεγάλη μου τιμή. Όντως. Που κέρδισα τον αυτοκράτορα τη χώρα. Τον τέος αυτοκράτορα θα λέμε, γιατί έχουμε καμιά 25 όταν χρόνια. Ο αυτοκράτορα είναι διαχρονικό. Διαχρονικό, ναι. Μπορεί να είναι και παροδικό. Δεν είναι τώρα. Σε αυτήν την περίπτωση είναι παροδικό όμω. Δεν μπορεί να είναι τώρα αυτοκράτορα, αλλά μένει. Κέρδισα και στο βόλι, στο βόλι 3-0. Πατριάρχη του Ελληνικού Βόλι. Είδα δύο στο Λευκό Πύργο. Εθνικό Αλεξανδρούπολη 3-0. Καθαρό, καθαρό σκορ. Και φυσικά στο ποδόσφαιρο έχω ανοίξει τα πελώρια φτερά του δικέφαλου του, έχω σκεπάσει όλη τη χώρα, γι' αυτό και συννεφιά. Ναι. Και, και πετάω προς την κορυφή του Everest. Απάντησε εδώ πέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Ντρούλινγκ, καλησπέρα κύριε Νίκο Μπουγάτσα, αθλητικός Νίκος Μπουγάτσας, κυρίες και κύριοι, σήμερα στο ράδιο Μαρμίτα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ναι. Καλώς όρισα. Καταρχήν, καλώς σας βρήκα. Να είσαι καλά. Καταρχήν, ευχαριστώ που με καλέσατε. Ναι. Να είμαι και εγώ εδώ πέρα μαζί σας, αυτήν νομίζω την πιο πετυχημένη εκπομπή στα Ριτζιανά της πόλης. Νιώθω μεγάλη συγκίνηση γιατί είμαι αυτή τη στιγμή μαζί σας. Ναι. Εντάξει, με τον Ζάχο έχουμε κάνει εκπομπές και στα Αθλητικά Νέα και στο Γέλο Ρέντιο. Αλλά η τριάδα, αυτή, ας πούμε, τώρα που είμαι, νομίζω έχει καμιά 11 με 12 χρόνια, έτσι. Ή μάλλον ψέματα. 13, χρόνια, πριν 13 χρόνια που ξεκινήσαμε έτσι. Και καμιά δεκαετία που. Στα ράδια πριν. 9 χρόνια, που σταματήσαμε. Έτσι. 9 χρόνια που σταματήσαμε. Όχι και από πριν σε ραδιοφωνικές κόντες σαν ακροατές που είμαστε. Ναι, ναι, εντάξει. Εγώ λέω, ναι, τώρα από την τηλεόραση που κάναμε με τον Ραπτόπουλο. Ναι. Και πραγματικά δηλαδή είναι συγκίνηση. Εντάξει, σας βλέπω προσωπικά και έξω στην ζωή την καθημερινή. Βλεπόμαστε. Αλλά στο ραδιόφωνο πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια και οι τρεις μαζί. Και είναι συγκίνηση οπωσδήποτε. Έτσι. Εγώ τουλάχιστον να δει. Εντάξει, ειλικρινά συγκινούμε που είμαι και με σένα, Τάσο. Έτσι. Και με το Ζάχο. Και μακάρι. Να σε ξανακαλέσω. Καλά. Τι μακάρι. Όχι, κοίταξε λίγο. Η πόρτα είναι ανοιχτή πάντα. Θα ξανάρθεις, δεν είναι. Για φίλους όπως τον Νίκο, μπορεί να έχουμε οπαδικές αντιπαραθέσεις, να έχουμε σκοτωθεί 150 φορές ραδιοφωνικά αυτά. Εδώ μεταξύ μας πίνουμε ρούσκι και σκοτωνόμαστε για τον Πάο και τον Άρη. Έτσι. Όπως όλοι οι Παοξίδες και οι Αριάνοι. Αλλά θα ήθελα σήμερα και Μακουκούλα. Μακουκούλα. Θα ήθελα και σήμερα. Μια εκπομπή θα γίνει και έξω. Ο Μακουκούλας είναι λίγο στεναχωρημένος, μια και η ομάδα του βαδίζει και μαθηματικά για την Τρίτη Εθνική. Οπότε είναι στεναχωρημένος, εντάξει, είναι φυσικό. Παρέμβαση Μακουκέρδης ο Ηράκλης. Δεν έχει σημασία. Είναι μέσα στα φαβορί των νέων. Νομίζω 6 ομάδες πέφτουν στη Γάμα Εθνική. Όχι, όχι, δεν πέφτουν. 6 πέφτουν. 6. Λοιπόν, 6 ομάδες πέφτουν. Είναι λίγο. Εγώ υπόσχομαι στο φίλο μου τον Τάσο ότι θα ξαναρθώ τον Μάιο την επόμενη. Με το κύπελο παρέα. Να πανηγυρίσει το πρωτάθλημα του Πάου. Την επόμενη τη κατάκτηση του κυπέλου από τον Άρη. Δηλαδή, εντάξει, θα είμαι μέχρι τα ξημερώματα στο Λευκό Πύργο. Ενδιάμεσα δεν θα έρθει, δηλαδή, πρέπει το Μάιο θα έρθει. Εντάξει, θα έρθω και ενδιάμεσα. Απλά θα έρθω σίγουρα το Μάιο στην την επόμενη τη κατάκτηση. Ναι, ναι. Και την επόμενη τη κατάκτηση τη δεύτερη θέση που οδηγεί στου χρυσοφόρου ομίλου του Champions League. Θα είμαι εδώ. Λοιπόν. Νίκο, να πει στον καντινιέρι τι τρώνε, φίλε, να παραγγείλει για την πέρα. Γιατί ξέρει τι. Στο Καφτατζόγλιο με τον Ολυμπιακό, μόνο στο Έμι, τα σκυλιά τα φάγανε τα λουκάνικα. Θέμα είναι ότι. Στο άλλο, το μεγαλύτερο μνημόσυνο που κάνατε, 25.000, λέτε, Photoshop, κατεβάζετε. 20.000 είσαστε. Με το Photoshop το κάνατε. Το μεγαλύτερο μνημόσυνο που έγινε, το μεγαλύτερο, πιο πολύ, με το πιο σκυμμένο κεφάλι που γυρίσατε. Καλά, αφού ήμασταν 20.000. Πάλι ο Καντινιέρης μόνος του έμεινε. Καταρχήν δεν είναι ο Καντινιέρης. Καταρχήν δεν είναι ο Καντινιέρης, είναι οι Καντινιέριδες. Γιατί είναι χιλιάδες οι Καντινιέριδες οι οποίοι θα πάνε για να εξυπηρετήσουν το 1 εκατομμύριο λαού του Άρη, οι οποίοι θα είναι στο. Μα ξενέρωσαν οι άνθρωποι. Οι οποίοι θα είναι στο Λευκό Πύργο, γιατί θα είναι τόσο μεγάλη χαρά και το γνωρίζεις ότι θα έχει κοντά στο 1 εκατομμύριο κόσμο ο Λευκός Πύργος. Έτσι, θα έρθουν οπαδοί του Άρη από όλη την Ελλάδα. 63.000 την Ελλάδα παδί του Άρη για να γιορτάσουν την κατάκτηση του κυπέλου μετά από 49 χρόνια, έτσι. Ναι, βέβαια. Πόσα Western είδες με την προηγούμενη εβδομάδα και είσαι τόσο επηρεασμένος? Western δεν βλέπω, δεν μ' άρεσαν ποτέ τα Western. Δεν μ' άρεσαν ποτέ. Δεν του άρεσαν. Λοιπόν, να πούμε λίγο στα διαδικαστικά και δεν βλέπω έτσι κι αλλιώς 12 να τελειώνει σήμερα η εκπομπή. Ο κύριος Αγόρας θα μας δώσει μια μικρή παράταση. Καλά, θα δεν κάνουμε σαν χωριές. Έχουμε το παιδί φεύγει τώρα, εντάξει, μην τρελαίνεσαι. Λοιπόν, να πάμε σε ένα γνώριμο λιμέρι εδώ του κυρίου Μπουγάτσα. Σε ένα φοβερό μαγαζί, σε μια μαγαζάρα πραγματικά. Θα τα πούμε. Να πούμε ότι είναι ο βασικός
υποστηρικτή τη εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα που ακούτε κάθε Δευτέρα και Παρασκευή 10 ω 12. Είναι πάρα πολλοί υποστηρικτέ και μα αγαπούν. Έτσι, όλοι οι επιχειρηματίε τη πόλη, Παοξίδε, Αριανοί, Ερακλειδή, όλοι και άλλε ομάδε. Αλλά ο βασικό υποστηρικτή, όπω πολύ σωστά λέει. Είναι ο Εσκομπάρ Εσπρέσο Coffee Bar. Σιγά, σιγά, σιγά. Άσε το κουνούπι. Αεροζόλ. Λοιπόν. Να πούμε ότι ο βασικός υποστηρικτής εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα είναι το Escobar Espresso Coffee Bar Γεωργίου Παπανδρέου 9 πρώην Αθέων με τηλέφωνο 2311-208-301. Επαναλαμβάνω, το τηλέφωνο είναι σημαντικό για τα ρεζερβέ σας. Το 2311-208-301. Πες το τηλέφωνο, ε. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω αυτό. Γιατί το ρώτησα προχθές. Λέω, πες το τηλέφωνο. Δεν το ξέρω. Ήταν έτοιμος να πει το κινητό του. Όχι, τον έλεγα, ξέρεις, όταν κάναμε. Λίγο είναι ωραίο. Πάλι όταν ξεκινήσαμε τις εκπομπές είχαμε email. Το έλεγα εγώ, www.vamosares1914. Πες τώρα το email, www. Δεν μπορώ να τα πω εγώ αυτά, πες τα εσύ. Τέσσερις ομάδες πέφτουνε, ορίστε. Τέσσερις ομάδες πέφτουνε. Τέσσερις, πάλι φαβορί είναι. Λοιπόν, κάτσε ρε. Ναι, συγγνώμη. Λοιπόν, από πού θέλετε να ξεκινήσουμε? Θα ξεκινήσουμε να το ξεκινήσουμε. Νομίζω, σαν καλεσμένος. Από τον Άρη θα ξεκινήσουμε. Θα πρέπει να ξεκινήσουμε από τον Άρη σήμερα. Έτσι, εντάξει, Τάσο, γιατί και ήταν σημαντική η νίκη. Ωραία, κάντε το όπως η Αθλητική Κυριακή. Γιατί μας είπα στα νεύρα και το Open, το κανάλι του Προέδρου, του Ιβάν και τα λοιπά. Και εγώ έχω να πω. Εντάξει, και ξεκινάς και μου έχεις τώρα τον πρόεδρο της, τον τέος πρόεδρο της ΣΑΕΚ, τον το σφαγεία του ΠΑΟΚ τον Κάκο, το σφαγεία του ΠΑΟΚ τον Κάκο μου έχεις. Μου έχεις αυτό να που είχε τεράστια κόντρα με την πλευρά Ιβάν Σαββίδη και τον ΠΑΟΚ που μας πήγε στα δικαστήρια, το βλογιοκομμένο, εντάξει, το δόνει. Το δόνει. Ναι, και κάτι τέλος πάντων λοιπά. Ο κόσμος, εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, ο κόσμος του ΠΑΟΚ, περιμένει από το κανάλι του Ιβάν Σαββίδη, δηλαδή κάτι διαφορετικό από την Αθλητική Κυριακή. Εντάξει. Κάντε το λοιπόν, θα τα πούμε στη συνέχεια. Όπως η Αθλητική Κυριακή λοιπόν. Εσείς είστε και λίγο φίλοι τώρα. Κάνεις ένα λάθος ο Βανδύς, ο Ντέμις. Ναι. Είναι ο παρουσιαστής της εκπομπής. Δεν κατάλαβες, δεν είναι καλεσμένος. Αυτό δεν είπα ότι είναι καλεσμένος. Κάτσε έτσι, άκουσα, sorry. Όχι. Ναι. Γιατί είπες με τον καλεσμένο που είχατε, μπορεί να το είπες κατά λάθος. Παρουσιάζει ο Ντέμις είναι βέβαια. Ο παρουσιαστής. Σε ποιο κανάλι? Στο Open. Α, δεν το έχω στη μνήμη. Κοίταξε λίγο. Δεν το έχω στη μνήμη. Είναι κατάντια για τον ΑΕΚΣΥ. Ένας πρώην πρόεδρος της ιστορικής ΑΕΚ, πέρα από τις κόντες που έχουμε, να είναι ο υπαλληλίσκος, του πρόεδρου του ΠΑΟΚ. Όχι, εγώ αυτό δεν το βρίσκω κακό. Για μένα. Κακό είναι βρίσκω όταν στο παρελθόν και στο πρόσφατο παρελθόν. Τα λέμε μάλιστα, όλα, φίλε. Ναι, εγώ το είχα σχολιάσει και μαζί κάναμε. Ναι. Στο πρόσφατο παρελθόν να κράζει το Σαββίδη στο tweet, να τον κράζει και τώρα να είναι σε τηλεοπτική εκπομπή στο κανάλι του Σαββίδη. Ναι. Δεν γίνεται και τα δύο. Πώς, και δυστυχώς η τεχνολογία έχει προχωρήσει τόσο πολύ. Επειδή έχουμε αυτά, να πούμε εκατοντάδες πράγματα. Λοιπόν, άσε να ξεκινήσουμε με Άρη. Λίγο. Έχουμε να πούμε για το μάτσε, το έκτρωμα του Ολυμπιακού. Αυτό που είδαμε, έτσι. Ναι. Ναι, δεν το βλέπαμε εμείς, γιατί βλέπαμε Άρη, να πούμε την αλήθεια. Βλέπατε άλλη. Βλέπαμε εγώ τον Άρη. Τέλειωσε ο ΠΑΟΚ Σάββατο εγώ, και την Κυριακή έβλεπα χοντρό λιγνό στην ΕΡΤΙΟ. Ήταν καλός ο χοντρός ο λιγνός. Πολύ γέλιο. Πολύ γέλιο. Πάμε λοιπόν στο καλεσμένο μας, σεβασμό στον κύριο Κουλάτση. Σωστά. Καταρχήν, πριν να πω για το μάτς, θέλω να πω ότι δεν μου αρέσει που το λέω, θα το πω όμως, αισθάνομαι δικαιωμένος, γιατί πίστευα ότι ο Άρης Ζάχο φέτος με το υλικό που έχει, με το υλικό. Έτσι, γιατί έχουν πέσει χρήματα αρκετά και πάντα σύμφωνα με τα δεδομένα του Καρυπίδη, έτσι. Έχουν πέσει αρκετά χρήματα, έχουν πάρθει πολύ καλοί ποδοσφαιριστές και η βαθμολογική θέση του Άρη από την ΕΡ του Τσίπρα ήταν πολύ χαμηλότερη από αυτό που θα έπρεπε να είναι. Έτσι, τα μισά πήραμε. Αυτό οφείλεται καθαρά, για μένα οφείλονται καθαρά στον προπονητή, ο οποίος προπονητής δυστυχώς είχε πρόβλημα στο κουτσάρισμα και αυτό φάνηκε από το μάτς με τα Γιάννενα, όπου ο Άρης έφαγε γκολ στο 60 και αντί να κάνει μια κίνηση άμεσα, όπως όλοι οι προπονητές στον κόσμο, όταν τρώνε γκολ, κάνουν μια άμεση κίνηση για να ανακατέψουν την τράπουλα. Ο συγκεκριμένος τον πήρε ο ύπνος, στο 85 ξύπνησε και έβαλε τρεις παίκτες μαζί. Εκεί, σε εκείνο το παιχνίδι, άρχισα να αμφισβητώ τις ικανότητες του συγκεκριμένου ανθρώπου στο κοουτσάρισμα. Συγγνώμη. Δεν λέω, να τελειώσω. Μην το διακόψω. Δεν λέω ότι δεν είναι καλό σκάουτερ. Βρήκε πολύ καλούς ποδοσφαιριστές, μπράβο του. Πιστεύω ότι είναι πολύ καλός σκάουτερ, αλλά έχει πρόβλημα στο κουτσάρισμα. Άλλωστε, φάνηκε και σε μια ομάδα τώρα στην Ισπανία που πήγε στη Σεκούντα Διβιζιόν, η οποία έφαγε την Ντόρτη προχθές, ότι δεν είναι καλό στο κουτσάρισμα. Ο άνθρωπος ο συγκεκριμένος πίστευε ότι με έναν άλλο προπονητή, οποιονδήποτε, και πόσο μάλλον έναν από τους καλύτερους Έλληνες προπονητές που έχει αυτή τη στιγμή ο Άρης, η ομάδα θα πάει πολύ καλύτερα.
Και φάνηκε χθες. Φάνηκε χθες. Βέβαια θα μου πεις. Εσύ βάλαμε τον τα γκολ. Βάλαμε τα γκολ. Δεν τον έκανα ποτέ Θεό. Εσύ δεν τον έκανες Θεό. Από το μάτς με τα Γιάννα. Θεό τον έκανες. Κάνεις λάθος. Κορνίζα τον είχες όπως τον Μπάκερ με τις τηλεοπτικές εκπομπές. Κορνίζα είχα κάνει μόνο. Και έλεγες. Συγγνώμη λίγο. Πήγες, έβαλες 20 ευρώ. 20 ευρώ σε κατάκτηση πρωταθλήματος του Άρη στις τρεις πρώτες αγωνιστικές. Να απαντήσω. Να απαντήσω. Όχι, απάντησε μου σαν του ερωτά. Αν έβαλε. Έβαλα και δεν μετάνιωσα και πιστεύω ότι έχω ακόμα. Άρα πίστευε στον προπονητή. Γιατί ότι έχω στα πώς που έγραφε. Συγγνώμη, γιατί ο πρόεδρος. Στο φατσοβιβλίο. Γιατί ο πρόεδρος. Υμνούσε τον Πάκο. Γιατί λοιπόν ο πρόεδρος δεν έκανε το λάθος του Αναστόπουλου να τον κρατήσει μέχρι το τέλος σχεδόν της αγωνιστικής περίοδου. Ποιος πρόεδρος. Ο πρόεδρος που έχει η ομάδα μας αυτή τη στιγμή. Ο μεγαλομέτωχος. Θεόδωρος Καρυπίδης. Α, ο δηλωμένος Ολυμπιακός. Ο Θεόδωρος λοιπόν Καρυπίδης, ο οποίος έκανε το λάθος με τον Αναστόπουλο και επειδή δεν ήθελε να ξανακάνει το ίδιο λάθος να εμπιστευτεί ένα προπονητή ο οποίος δεν είναι ικανός και να αλλάξει, να τον αλλάξει. Ευτυχώς, πολύ γρήγορα, πολύ γρήγορα διόρθωσε το πρόβλημα άκουγε Πάκο στο όνομα Πάκο Ερέρα και έφερε ένα προπονητή για μένα από τους καλύτερους Έλληνες αυτή τη στιγμή, ο οποίος φάνηκε από χθες. Καταρχήν, χθες κατέβασε μια ομάδα η οποία δεν ξέρω αν. Αφού χοντρό λιγνού έβλεπε. Από η ομάδα η οποία ήταν κοντά οι γραμμές. Λίγο κρυφό έβλεπε. Μια ομάδα η οποία έπαιξε πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Είχε δύο δοκάρια και στην πρώτη φάση που έκανε ο Όφη, στην πρώτη ευκαιρία, στην πρώτη φάση έβαλε γκολ. Ευτυχώς όμως υπάρχει θεία δίκη και η θεία δίκη ήταν ο Άρης στις καθυστερήσεις, έστω και έτσι, να πάρει τη νίκη. Τη μεγάλη αυτή νίκη που για μένα θα είναι. Όπως και το μάτς με τον Απόλλωνα που ήταν πιο δύσκολο εκεί με τον Απόλλωνα Σμήνης, με τον βοηθό του Ερέρα εκεί κερδίσαμε παρακαλώ και να είναι η αρχή του Άρη για συνεχόμενες νίκες από εδώ και πέρα οι οποίες θα οδηγήσουν την ομάδα μας στην τριάδα του ελληνικού πρωταθλήματος και πιστεύω εκεί θα είναι στην τριάδα. Ναι. Πιστεύω ο Άρης, το είχα πει από την αρχή ότι ο Άρης θα είναι μέσα στην τετράδα, έχω βάλει και πάρα πολλά στοιχήματα του Άρη. Τέταρτος. Αυτή τη στιγμή είμαι τέταρτος. Στη βαθμολογία μαζί με τον Παναθηναϊκό. Πες, άνοιξε τη βαθμολογία. Λοιπόν, 18-18-18. Παναθηναϊκός τέταρτος, Άρης πέμπτος. Πόσους βαθμούς έχει ο Άρης? 18. Πόσους βαθμούς? 18-18. Άρα είναι τέταρτος. Τέταρτη, πέμπτη, έκτη. Όχι, γιατί είναι να μην είσαι έκτος. Και γιατί να είμαι. Να κάνει μάνα. Ναι. Την Κυριακή μόνο τέταρτος. Να το πω σωστά. Μοιράζονται την τέταρτη, πέμπτη, έκτη θέση ο Παναθηναϊκός. Ο Ιξάνδη και ο Άρης. Ο Άρης λοιπόν την Κυριακή. Δεν έχει παίξει άλλη στις 9 η ώρα. Ο Άρης στις 9 η ώρα την Κυριακή θα είναι μόνο τέταρτος, κύριε Τάσο. Εντάξει. Ναι. Θα είναι μόνο τέταρτος. Γιατί? Ναι. Γιατί στο Παναθηναϊκό. Μάλλον. Δύσκολα. Δύσκολα. Εάν δεν κάνω λάθος. Φυσικά δύσκολα. Ζάχο. Είχε πει εδώ πριν το μάτι, την προηγούμενη εβδομάδα, τελευταία εκπομπή, είχε δώσει το μάτι του Όφη άσοχη. Άσο το έδωσε. Ούτε το είχε έβαλε. Λοιπόν, πρόσεχε λοιπόν. Είστε ψεύτες. Τι το έδωσα, ρε. Όταν δίνεις προγνωστικά, επειδή ο κόσμος παίζει τα λεφτά. Ακού, τάσο. Χιδίο το έδωσα. Βάλ την εκπομπή, ρε. Χιδίο το έδωσε και ξέρει τι λέει. Το δίνω χιδίο γιατί πιστεύω ότι θα έρθει άσο. Όταν δίνεις προγνωστικά, να προσπαθεί να είσαι αντικειμενικό και δεν θα δίνει προγνωστικά. Οπαδικά. Όταν δεν είσαι αντικειμενικό, ότι ο άλλος παίζει τα λεφτά του. Λοιπόν, μπράβο, Νίκο. Ολοκλήρωσε. Κάτσε να μα πει για το μάτι. Καταρχήν, το προγνωστικό που δίνω είναι προσωπική μου επιλογή. Σωστά. Δεν παρακινώ τον κόσμο να παίξει. Σωστά. Εμείς κάνουμε κάθε Παρασκευή το κάνουμε. Εγώ είμαι πάρα πολύ αισιόδοξο. Μιλάς για τον κύριο Παντελίδη. Ναι. Έτσι. Ναι. Και λες, έκανε σωστή κίνηση. Ναι. Τη σωστή κίνηση θα την κρίνεις μετά 5 μάτς. Σωστό. Θα δεις τα αποτέλεσματα. Σωστό. Για τον Παντελίδη. Γιατί σου είπα, έχεις ένα ελάττωμα. Ωραία τα λες. Καλά τα λες. Ναι. Ρητορεύεις. Ναι. Αναγνωρίζω και σέβομαι την οπαδική σου ιδιότητα, την οπαδική σου όρεξη που έχεις για διάκριση μετά από 5 χρόνια αφάνεια σε Β και Γ κατηγορίες. Αλλά περίμενε, μη βιάζεσαι. Τα ίδια πράγματα κάνεις με όλους τους προπονητές. Ναι. Ενθουσιάζεσαι, τρελαίνεσαι. Εντάξει, θες να διακρίνεις, το καταλαβαίνω. Ναι. Ωραία, το σέβομαι, αλλά ναι. Περίμενε, Ερενικό. Γιατί... Να μιλήσω κι εγώ που δεν είναι. Μισό λεπτό, γιατί σε μένα το λέω. Τελειώσω. Καλά, μίλησε εσύ. Όχι, σε μένα, επειδή δεν σε βρε παραπονιάρι. Λοιπόν, κάτσε να το κάθε μέρα μιλάς. Μιλάς για ένα προπονητή ο οποίος πήρε μια ομάδα μοντέλο, η οποία πρωταγωνιστεί σε τέταρτη, πέμπτη, έκτη θέση τα τελευταία χρόνια και κόντεψε να τη ρίξει. Ποιο? Ο Παντελίδης. Να τη ρίξει. Να τη ρίξει στη ζώνη που βασμού είναι. Άμα είναι, απλήρωτη, άμα είναι απλήρωτη άνθρωποι από το καλοκαίρι, φυσικό είναι. Τι σχέση έχει. Πώς τη σχέση έχει. Έτσι, την πήρε δυστυχώς ο αρκούδι δεν χορεύει. Πέρυσι πληρώναν οι Αμερικάνοι, οι Αυστραλοί, ήταν αυτοί οι μεγαλομέτοχοι τη Τρίπολη. Η ομάδα πετούσε. Λοιπόν. Όταν σε μια ομάδα δεν υπάρχει οικονομικό πρόβλημα. Το ταβάνι, πες μου το ταβάνι του Παντελίδη στην Αλφα Εθνική. Μέχρι τι θέση έχει φτάσει. Τι σχέση έχει αυτό? Όχι, μου λες, δηλαδή ήρθες στον Άρη και θες να πάρεις κύπελο, μας είπες. Είχε ένα χωριό. Θες να μπει στη τριάδα. Έκανες μισή νίκη. Ένα χωριό από την Αρκαδία. Έκανες μισή νίκη κατά λάθος με τον Όφη.
Ένα κολλητό. Κατά λάθος με τον Όφη στα τελευταία λεπτά. Κατά λάθος και δεν μπορούσε να το χάνε, ήσουν καλύτερο. Με τα δοκάρια σου με αυτά, αλλά μπορεί να το χάνε. Με ρώτησε ποιο είναι το ταβάνι. Κατά λάθος, ποιο είναι το ταβάνι. Έκανε άλλη μισή νίκη πάλι με κολοφαρδία με τον Απόλλων Σμύρνης. Και μας λες τώρα, άρχισες πάλι, μας λες για τριάδες, για διάδες. Και σου λέω, ναι, για τετράδες και για παρτούζες. Με ρώτησες ποιο είναι το ταβάνι του Παντελίδη. Με ρώτησες ποιο το έβαλε. Και σου είπα, πήρε ένα χωριό από την Αρκαδία και το είχε τρίτο. Λοιπόν, είναι έτσι ή δεν είχε, το είχε στην Ευρώπη. Ένα χωριό από την Αρκαδία. Φίλε, με 500 πεσμένο κατοίκους. Το πήρε σχεδόν. Πεσμένο. Και ναι, το πήγε στην Ευρώπη. Τρίτη δεν την έβγαλε. Το πήγε στην Ευρώπη. Δεν την πήγε. Ευρώπη. Όχι Ευρώπη. Τρίτο, ένα χωριό λοιπόν από την Αρκαδία. Ναι. Ένα άνθρωπο με 500 φιλάθλου μέσω αυτό όρο. Αυτό το χωριό από την Αρκαδία, ναι, σε πληροφορώ. Ναι. Όταν εσύ βολόδερνε σε Β' και Γ' εθνικέ. Ναι. Ήταν μέσα στην τετράδα πεντάδα. Και είναι τα τελευταία 15 χρόνια στην Ελλάδα. Βολόδερνα εξαιτία παραγωγική μου ανυπαρξία. Δεν έχει σημασία βολόδερνε όμω. Γιατί όλε χωριό. Άμα είναι ο Στέρα Τρίπολη χωριό, εσύ τι είσαι. Λοιπόν, εγώ ναι, χωριό, με τα λεγόμενά σου. Έχω ένα εκατομμύριο κόσμο. Τι χωριό. Τι έχεις? Ένα εκατομμύριο. Ένα εκατομμύριο κόσμο. Μπορεί να έχεις στη φίλη στην τράπεζα. Καλά, κόσμο τόσο ένα εκατομμύριο, πού να το βρεις. Εντάξει, ωραία, καλά, δεν έχω ένα εκατομμύριο. Αυτή είναι δύο. Αυτή είναι δύο. Καμιά 63.000 βαριά βαριά. Εντάξει, έστω και 63.000. Και αυτό μόνο είναι πιο πολύ. Τον Αστέρα είναι πιο πολύ. Άρα δεν είμαι χωριό εγώ, έτσι λοιπόν. Ο χωριό της Αρκαδίας είναι ο Αστέρας, ο οποίος ήταν στην γιατί, Ευρώπη. Γιατί έπαιζε με το Αγιονέρι εξαιτίας και καθαρά και ενός μόνο ανθρώπου που λέγεται Σάβας Παντελίδης. Θέλω να τον καλωσορίσω. Θέλω να τον καλωσορίσω το Σάβα στη μεγαλύτερη ομάδα της Μακεδονίας και να του πω ότι την Κυριακή το απόγευμα θα τρίβει τα μάτια του με αυτό που θα αντικρίσει στις κερκίδες του Κλεάνθης. Να μην τρίβει τίποτα άλλο. Λοιπόν, από ό,τι κατάλαβα και καλά, δεν θα πω τίποτα για το μάτς και αύριο έχουμε εμείς. Σταματώ εγώ, σταματώ. Όχι, εγώ, να μιλήσει ο Ζαβ. Όχι, όχι, δεν είναι. Πραγματικά, εντάξει, εδώ φέραμε τον Νίκο για αυτό το πράγμα να πει την άποψη. Εμείς μπορούμε να μιλήσουμε, είχε δίκιο. Άλλο πήγε να πει, αλλά είχε δίκιο. Εμείς και αύριο μπορούμε να τα πούμε πρώτα. Θεός, εδώ θα είμαστε πάλι. Εντάξει, τα πάντα και για το, μάτς μπορώ να πω αύριο την άποψή μου, γιατί βλέπω ότι πέρασε κιόλας η ώρα. Πάμε και στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα κάνουμε διάλειμμα. Λοιπόν, εντάξει. Οπότε η δική μου, η άποψη μπορεί να την ακούσει ο κόσμος και αύριο. Δεν είναι ωραία. Τίποτα το ίδιο. Για το μπάσκετ δεν μας είπα τίποτα. Αυτοκράτορες. Θα τα πούμε. Να περάσουμε στο για πρώτο. Για το φαπ, 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 φαπ. Να περάσουμε στο πολύ πρώτο. Φαπ, φαπ, φαπ τα όχι, πολύ ίσα ίσα δεν ήταν. Πολύ φαπ, φαπ στο ιδιόκτητο Power Sports Arena. Θα πληρώσει το νερό. Τελικά είστε αυτοκράτορες. Τι φαποκράτορες να μας πείτε. Διακανονισμού έκανε. Δεν έχει σημασία, ρε φίλε. Τη ΦΑΠΑ στη ρίχνω κάθε χρονιά. Πώς γίνεται να σχολείσαι. Τη ΦΑΠΑ σου τη ρίχνω κάθε όταν χρονιά. Όταν κερδίζουν τον Άρη. Μα δεν θα ασχοληθώ εγώ που έφερα τον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο στην πόλη και θα ασχοληθεί εσύ. Ο οποίος είχε δείξει που είχε κηδείες κάθε Πέμπτη. Τη ΒΙΑΚΑΤΟΣ είχε δείξει. Εννοείται. Φίρμα. Από λοιπόν, τότε, φαινόμουν πάμε, πάμε στο πρώτο διάλειμμα, σε λέω και πάλι μαζί. Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Ράδιο Μαρμίτα, Λίμπερο 107,4. Τάσος Τρέγιας, Νίκος Μπουγάτσας, Ζάχος Ντούλινγκ πίσω από τα μικρόφωνα. Έχουμε special guest σήμερα. Εννοείται. Καλεσμένος στην εκπομπή. Θα ανοίξουμε τις γραμμές. Επαναλαμβάνω και εγώ και ο Τάσος τις απόψεις μας για τα μάτς και για το μάτς και το ποδόσφαιρο. Μπορούμε να τα πούμε αύριο. Σήμερα θέλουμε να ακούσουμε λίγο περισσότερο τον κόσμο. Έτσι. 23-10-287-3-8, 69-45-287-3-8. FM και ενώ το μήνυμά σας. Το σχόλιο σας το 54-526. Ξέχασα να πω, παρέλειψα, στο πρώτο μισάρο της εκπομπής, ότι όποιος φίλος ή φίλη στείλει μήνυμα, FM και ενώ το ονοματεπώνυμό του αποστολή στο 54-526, αυτομάτως κερδίζει διπλή πρόσκληση για τη ματσάρα της χρονιάς. Άρης Παναθηναϊκός. Το ευρωπαϊκό μάτς της χρονιάς. Θες να πεις κάτι? Για το Άρης Παναθηναϊκός. Είπα ευρωπαϊκό μάτς. Τι Ευρώπη παίζεις ακόμα? Ευρωπαϊκό μάτς, Chelsea, ΠΑΟΚ. Όχι, όχι, όχι. Τι ώρα είναι για να κλείσω την τηλεόραση? Είναι Πέμπτη, ακατάλληλο. Πέμπτη, 29 Νοεμβρίου, στις 10 το βράδυ. 10. Στο θέατρο Βεργίνα του Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκης. Ναι. Η κάθε διπλή πρόσκληση περιλαμβάνει είσοδο στο θέατρο Βεργίνα για τη μετάδοση του αγώνα, απεριόριστη μπύρα Κουτραντάν, λαχνό για τις κληρώσεις του ημιχρόνου για πλούσια δώρα. Είσοδος στο καζίνο δεν είναι υποχρεωτική και δεν υπάρχει όριο ηλικίας, εφόσον δεν μπείτε στο καζίνο και πάτε μόνο στο θέατρο Βεργίνα να δείτε την ματσάρα Chelsea ΠΑΟΚ και επαναλαμβάνω. Αν κάποιος θέλει να μπει πριν ή μετά τον αγώνα στο καζίνο, η είσοδος είναι πάλι δωρεάν, πρέπει να είναι 21 ετών minimum και να έχει για την εγγραφή του ταυτότητα διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης. FM και ενώ ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 54526, διπλή προσκλησάρα για τη ματσάρα της χρονιάς. Chelsea, πάω. Τι να κάνουμε. Κάποιοι παίζουν στο εξοχικό μου το Λονδίνο 92 χρόνια αίτητος και κάποιοι άλλοι πέρσι πρόπερσι παίζανε με το Βυζάντιο Κοκκινοχώματος, το Αγιονέρι και την Αρνέα. Ναι, αλλά δεν διαβάζεις όλη την ανακοίνωση. Τα άλλα από κάτω δεν τα διάβασες. Ποια?
Οι γονείς που έχουν μικρά παιδιά θα πρέπει να τα απομακρύνουν από τις τηλεοράσεις καθότι το θέαμα είναι ακατάλληλο δια πιτσιρικάδες. Έτσι ακριβώς. Το διάβασες όλο. Δεν το διάβασα γιατί δεν χρειάζεται. 92 χρόνια εξοχικό το έχω κάνει. 92 χρόνια μία, μία στο Χάιμπουρι με βρίζα, ζήσει βρίζα, το 97 που ζήσουν σε άλλες κατηγορίες και μία στο White Hart Lane με την Τότενα. Στα 92 χρόνια. Τη μεγάλη Τότενα. Όσα χρόνια είσαι εσύ αίτητος στην Ευρώπη, στο Γαρελάο. Με το δικό σου το σκεπτικό. 92 χρόνια είμαι αίτητος μέσα στο Λονδίνο. Τι να κάνουμε. Έχω παίξει 27 παιχνίδια. Δεν με νοιάζει πόσα έχει παίξει. Πόσες φορές είσαι στην Α Εθνική δεν μας είπες. Λοιπόν, πάμε στον κόμμα. Έχουμε ήδη στην αναμονή. Πάμε στον πρώτο. Καλησπέρα. Καλησπέρα στην πιο ερωτική πόλη, καλησπέρα στον Ζάχο τον Τρούλιν, στον καλεσμένο σας τον Νίκο τον Πουγάζα και στον κύριο Τασούλη Τρέγια. Καλησπέρα. Τον Τάσο, ναι. Μου έλειψες ρε παλιόπαιδο την προηγούμενη εβδομάδα. Γεια σου, οδηγέ του Μπαρμπασάβα. Οδηγός του Μπαρμπασάβα. Τι πάθατε ρε, γιατί, πώς και βγήκατε στο ημίγρονο. Λίγο ταραγμένοι ήσασταν. Κοίτα, δεν θέλω να συζητήσουμε για ποδοσφαιρικά, γιατί εγώ είμαι ένας απλός. Είμαι ένας απλός ταπεινός οδηγός, έτσι σε λίγο πρέπει να πάω για ύπνο, γιατί το πρωί έχει γερτήριο, πρέπει να πάω το... Δίσου καλά, οδηγέ του Μπαρμπασάβα έχει μείον 6 έξω. Το ξέρω φίλε μου. Τασούλη μου, έχω δύο επιθυμίες έτσι και θέλω τη βοήθειά σου. Αν μπορώ. Η μία δεν είναι εφικτή. Ξέρεις, έχω μια παιδική φαντασίωση. Θέλω να κάνω μονόζυγο στα μπαλκόνια μιας πεταλούδας. Αυτό είναι όμως ακατόρθωτο. Αλλά η άλλη επιθυμία μου, μήπως μπορείς να με βοηθήσεις ρε φίλε. Για πες. Σε παρακαλώ. Για πες. Κοίταξε, έχω βάλει ένα στοίχημα με τον κύριο Σάβα και με τον κύριο Αλέφαντο το πρωί στο ξενοδοχείο. Δεν μου λες, επειδή εσύ είσαι παιδί της πιάτσας στη Θεσσαλονίκη και σκέφτομαι στις γιορτές να ανέβω ένα ταξιδάκι, ένα βράδυ μήπως μπορείς να με πας κάπου να φάμε ένα ψιλοκομμένο πατσά, μπορείς να διαλέξεις οποιοδήποτε μαγαζί θέλεις εσύ. Θα σου πάω, θα σε πάω όπου γουστάρεις. Να με κυκλοφορεί. Αλλά έχω μια επιθυμία ρε φίλε. Ναι. Δεν ξέρω άμα γίνεται και ξέρω, θέλω την ώρα που θα πάμε σε μαγαζί που θα επιλέξεις εσύ και θα παραγγείλουμε πατσά. Θέλω δηλαδή την ώρα του φαγητού της σούπας, έτσι, θέλω να ακούμε και μουσική Γιάννη Πάριο. Σ' αρέσει ο Γιάννης Πάριος σαν ερωτικός τραγουδιστής? Ανάλογα ποιο τραγούδι θες να βάλεις. Κοίταξε, το ένα είναι ότι το πουλάω το σπίτι μου και το άλλο είναι το ποτέ ποτέ. Μπορείς να επιλέξεις από τα δύο τραγούδια ποιο θα ήθελες, δηλαδή πόση ώρα θα κάνουμε να φάμε, 20 λεπτά. Κοίταξε τώρα, από το τελευταίο πρωτάθλημα που πήρες, και το τελευταίο κύπελο που πήρες, γιατί τα τελευταία χρόνια παίζεις στους μικρούς τελικούς, είσαι εκτός πρωταθλήματος, παίζεις στο UEFA-κι, όπως λες, μπορείς να ακούσεις εσύ το ποτέ-ποτέ, γιατί αυτό θα τραγουδάς από εδώ και πέρα. Κατάλαβες. Σε παρακαλώ. Οπότε μπορώ να σου βάλω το ποτέ-ποτέ και να τα ακούμε μαζί. Το ποτέ-ποτέ το άκουγε μια δεκαετία. Οπότε τι να κάνεις πάλι. Δεν ξέρω πότε το άκουγε Ζάχο, κύριε. Μια δεκαετία ήταν εκεί στο απέναντι, εγώ σε ένα πέταλο αυτό στο. Πάντως, άμα θες να σε φτιάξω την ώρα του πατσά, μπορώ να σε βάλω κανένα τον ύμνο της Αμερικής. Από το ναυτικό, να παίζουν εμβατήρια από το ναυτικό των Αμερικανών. Από το έκτος το όλο άμα θέλεις. Κοίταξε, επειδή είσαι γέννημα θρέμα Θεσσαλονίκης, παιδί, πιστεύω ότι γεννήθηκες δυτικές συνοικίες, αυτό έχω καταλάβει. Νεάπολη, Νεάπολη. Προφορικό σου λόγο. Έτσι, θα ήθελα να σε πληροφορήσω ότι στη δεκαετία του 50 ο έκτος στόλος έπιανε λιμάνι Θεσσαλονίκης Θερμαϊκού. Ναι, το ξέρω. Και μετά... Το ξέρω. Είσαι ενημερωμένος. Γι' αυτό οι Θεσσαλονίκοι έχουν πολλά παιδιά στην Αθήνα και τον Πειραιά. Εντάξει, σε αυτό δεν αμφιβάλλω. Εδώ κουνιούνται οι βάρκες, εσείς δεν έχετε βάρκες. Ντεφορμέ είσαι σήμερα! Ντεφορμέ! Ντεφορμέ! Την πήρες χαμπάρι ότι δεν θα ξαναπάρεις ποτέ πρωτάθλημα. Κοίταξε, την πήρες χαμπάρι ότι είσαι το χαϊδεμένο παιδάκι της ΕΠΟ, της ΚΕΔ και κάποιων άλλων κυρίων, οι οποίοι σε χαρίζουν μείον 3 που κάνεις τα έκτροπα και σπάς ένα ολόκληρο γήπεδο μέσα στην Πελοπόννησο. Σου δίνουν χθες πέτσινη νίκη όπως σου δώσανε στον Πανιόνι, όπως σου δώσανε με την Τρίπολη κτλ. Δεν σου δίνουν κόκκινη κάρτα. Κάνετε μπούκα στο διαιτητή. Κάνετε τραμπούκο στο διαιτητή. Κανείς δεν σας μιλάει. Τι άλλο να πούμε, ρε φίλε. Εγώ ντρέπομαι μόνο που τα λέω. Όχι να υποστηρίζω αυτήν την ομάδα που είσαι. Να είσαι καλά, πρέπει να μιλήσουν και άλλοι. Σε ευχαριστούμε για την παρέμβαση. Να είσαι καλά. Να μιλήσουν και άλλοι, γιατί χαμός. Ναι, έχουμε τον guest star σήμερα. Καλησπέρα.
Καταλαβαίνετε. Λίστε. Λίγο πιο σύντομη. Καλησπέρα στον επόμενο. Έλα, καλησπέρα στο Τρίο Στούτζερ. Γεια σου, Θόδωρε. Θοδωρής. Έλα, τι γίνεται, παιδιά. Καλησπέρα και στον Νίκο. Καλησπέρα. Παοξάκι από τη Γερμανία, να ξέρεις. Από ποια Γερμανία, ποια πόλη? Ανόβερο, Ανόβερο. Ανόβερο έχει πάρα πολλούς Αριανούς από ό,τι ξέρω. Έχω... Πού τους ξέρεις? Τους ξέρει, αφού το παίρνω τηλέφωνο κάθε μέρα. Ονόματα και διευθύνσεις. Τρώει βαριά, ρε, και βλέπει όλα. Πριν πεις, κάνε μας άσο και το Αμβούργο, γιατί αυτό το καφενείο, κάνε άσο το Αμβούργο. Θα γίνει, εντάξει, θα γίνει. Πού θα πάει? Τι να γίνει, χάνει. Τι να γίνει. Πάμε. Πάμε. Λοιπόν, για τον προπονητή, άκουσα, ξέρεις την άποψή μου με ένα Ζάχο, έτσι, εγώ δεν τον έχω σε. Εγώ δεν είπα τίποτα, αύριο θα πω, αλλά εντάξει, ναι. Ναι, λέω και στον Νίκο, δεν το ξέρω το παιδί, το ξέρω από τα βίντεο φυσικά και εντάξει. Εντάξει, εμένα προπονητής αυτός για τον Άρη δεν μου αρέσει. Δεν είπα, εγώ προτιμούσα το Γρηγορίου. Θα ήθελα προπονητή, θα ήθελα δηλαδή προπονητή να μπορεί να έχει πλάνο, να εξελίξει παίκτες κτλ. Εμένα δεν μου αρέσουν οι προπονητές του Ραπτόπουλου, που αρχίζει, πιάσε τον αριστερό τον μπακ, έπιασε το δεξί και έπιασε τον έναν. Εγώ δεν θέλω τον προπονητή να πιάνει και να ακυρώνει τις ομάδες. Ένας καλός προπονητής πρέπει να έχει πλάνο για να κερδίζει ομάδες. Να παράγει. Ο Γρηγορίου ήταν στα ονόματα. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, αν η Τρίπολη δεν είχε την πορεία που είχε, νομίζω μπορεί να ήταν και ο επόμενος προπονητής. Γιατί τον θυμάμαι ήταν ψηλά στη λίστα ο Γρηγορίου. Ο οποίος υπέγραψε αλλού. Και τέριαζε και σε σένα, γιατί ήταν στη φιλοσοφία του προηγούμενου προπονητή. Ο οποίος ήταν καλός, γιατί όταν ήρθε ο προπονητής σου, σου φτιάξε μια ομάδα, κανείς δεν ήξερε τι ομάδα θα παρουσιάσει ο Άρης. Έτσι ήταν λίγο λαχείο και εσείς ήταν λίγο συγκρατημένοι. Και έφτιαξε ένα πολύ καλό σύνολο σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Δεν έβλεπε, φίλε μου, δεν έβλεπε το γήπεδο. Στο κουτσάρισμα. Δεν έβλεπε το γήπεδο. Στο κουτσάρισμα δεν ήταν καλός και φάνηκε στο μάτς με τα Γιάννα που έκανε 25 λεπτά να ξυπνήσει και να κάνει αλλαγή. Και μάλιστα έκανε τρεις αλλαγές συνεχόμενες. Δηλαδή, εγώ τώρα ήμουν στο μαγαζί έτσι, και φώναζαν όλοι, κάνε ξύπνα, βάλε κάτι, ανακάτεψε την τράπουλα. Κάνει ομάδα από τα Γιάννενα. Δηλαδή έκανε ήττες. Έκανε, βοηθό, πρόσεξε. Μόνο, ναι, πρόσεξε να δεις. Άκου να δεις κάτι. Ο Άρης με το υλικό που έχει. Εγώ δεν λέω ότι θα βγει πρώτος, έτσι. Ούτε. Αλλά με το υλικό που έχει. Δηλαδή βλέπεις τον Ατρόμητο. Ο Ατρόμητος έχει και χαμηλότερο μπάτζετ από τον Άρη. Και έχει χειρότερους ποδοσφαιριστές από τον Άρη. Και έχει πολύ βέβαια λιγότερο κόσμο. Δεν συζητάμε για κόσμο. Και είναι δεύτερος. Γιατί έχει έναν καλό προπονητή. Αν ο Άρης είχε το Σάββατο Παντελίδη, ή όχι το Σάββατο Παντελίδη, κάποιον άλλο προπονητή, και όχι το συγκεκριμένο, τον Ερέρα, ο οποίος ναι, μεν είναι καλό σκάουτερ, ναι, μεν έστησε μια καλή ομάδα, όμως το κουτσάρισμα μέσα στο γήπεδο το παιχνίδι παίζεται, και αυτό το λέω επειδή εσύ δεν παρακολουθείς πιθανό τα παιχνίδια του Άρη. Αν καθόσουν να έβλεπε όλα τα μάτια του Άρη, σε όλα τα παιχνίδια κοιμόταν στον πάγκο και αργούσε πάρα πολύ να κάνει τις αλλαγές. Επίσης, δεν έδινε χρόνο συμμετοχής σε ποδοσφαιριστές οι οποίοι μπορούσαν να αποδώσουν και μπορούσαν να προσφέρουν. Όπως ο Μαρτίνες, ο οποίος ξεκίνησε και στο παιχνίδι και ήταν αρκετά καλός. Δεν ήταν καλός. Εντάξει, να σου πω κάτι, δεν ήταν καλός. Δεν ήταν και κακός όμως. Δεν ήταν και κακός. Και να σου πω κάτι. Εντάξει, ναι, αλλά μην περιμένεις ένα ποδοσφαιριστή που τον είχε παροπλισμένο άλλος 4 μήνες ξαφνικά να σου βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά. Έτσι είναι. Άκουσε λίγο. Ναι. Επειδή το παιχνίδι το κέρδισε στις καθυστερήσεις. Και τι σχέση έχει σημασία το. Τι σχέση έχει. Το να μα τελειώνει το σφυρίξιο δεν είναι. Εγώ περίμενε. Αλλού θέλω να καταλήξω. Όπως το λες πολύ σωστά. Έπρεπε να είναι ήδη 0-2. Το μάτσο όταν έφαγα τον κόλλο εγώ. Έπρεπε να είναι 0-2. Δεν ήταν 0-2. Ήταν 1-0. Και αν περνούσα 5 λεπτά. Ναι. Και δεν ήσουν τυχερό να βάλει τα γκολ. Ναι. Θα έχανε και σήμερα θα έλεγε άλλα για μα δεν ήμουν τυχερό, είχα 6 δοκάρια. Καλάβες. Όχι, λάθος κάνεις. Λάθος κάνεις. Στη φάση που έχεις φτάσει στο 93 και βάζεις 2 γκολ σε 70 δευτερόλεπτα, είσαι τυχερός. Ωραία, και εκεί, όχι. Είμαι άτυχος στα 90 λεπτά. Άτυχος θα έσουνα αν έχανες αυτό το παιχνίδι και είχες άλλα 2 δοκάρια. Και λέω όπως λέει ο Ανδρέας σωστά. Η τελική έκβαση σε χρήζει τυχερό γιατί κέρδισες μέσα σε 70 δευτερόλεπτα στις καθυστερήσεις. Παγκοσμίως να το δεις αυτό, την συγκεκριμένη αγωνιστική, άντε να έγινε άλλο ένα τέτοιο μάτι σε όλο τον κόσμο. Αυτό ήταν η θεία δίκη, γιατί ο Άρης αν έφερνε χθες ισοπαλία, δεν έβαζε το δεύτερο γκολ. Θα ήμασταν όλοι στεναχωρεμένοι, γιατί ο Άρης έχασε πάρα πολλές ευκαιρίες, έπαιξε πάρα πολύ καλά σε μια δύσκολη έδρα στην οποία έχασε ο Ολυμπιακός και κατάφερε να βγει νικητής. Έτσι. Και σε άλλα μάτσε, φίλε, δεν δικαιούσε να κερδίσει. Λοιπόν, το ντεμπούτο λοιπόν του Σάββατου Παλαιδίδα πετυχημένο και περιμένουμε τη συνέχεια την Κυριακή, η οποία εγώ πιστεύω ότι τα παιδάκια του κυρίου Δόνη θα πάνε για γαλατάκι, έτσι, θα πιουν το γαλατάκι τους και θα πάνε στο σπίτι τους. Μόνο τον Πάοκ το βράδυ.
Μόνο από τον πρωτοπόρο ΠΑΟΚ έχουν χάσει αυτοί. Θα χάσουν και από μια άλλη ομάδα την Κυριακή. Εντάξει, θα έλεγε και ο Αντρέας και δεν έκανε. Ωραία, εντάξει. Εγώ είπα θα κερδίσει ο Άρης τον Απόλλωνα και στον Όφη. Δικαιώθηκα. Εσύ είπες θα χάσει και στα δύο. Εγώ τον Άρη τον έχω πιάσει στα 7 από τα 10 μάτς. Πάντως, Θόδωρε, γιατί θα σε κλείσουμε λίγο για να βγεις αύριο που θα είμαστε και μόνοι. Λοιπόν, μέσα σε την ώρα που βγήκε, έβαλε 2 γκολ το Αμβούργο, ρε φίλε. Είσαι μεγάλος γκολής. Μπράβο. 2 γκολ έβαλε. Κάτσε ακόμα κανένα λεπτό να βάλει ακόμα. Φτάνει, δεν χρειάζεται να πάει. Λοιπόν, θα τα πούμε αύριο, Θόδωρε. Είσαι δικό μα. Θόδωρε, ευχαριστούμε που μα άκουσε. Να σε καλά. Ευχαριστώ που σα άκουσα. Χαιρετίσματα στα αδέρφια μου, στο Ανόβερο, τα Λιανάκια και όλα. Αύριο να πάρει. Ευχαριστώ με καλέσα τη εκπομπή σα. Έτσι, να σε καλά. Αύριο σε περιμένω. Δώσε και τα χαιρετίσματα που γάτσα και στα 3 άτομα. Έγινε, άντε, να σε καλά. Θα του ψάξω πάντα. 23-10-2-87-3-8. Πάμε, έχει κόσμο στην Ελλάδα. 3-10-2-87 και 3 οχτάρια. FM και ενό σχόλιο μήνυμα. Ωραία, ο πρόεδρος Πολίτσοντα. Καλά, εδώ έχετε το κανάλι του Σαββίδη, παίζει μόνοι μας. Πάντα, όχι, πάντα. FM και ενώ το σχόλιο σας, το μήνυμά σας, αποστολή στο 54526. Και στείλτε και το όνομά σας για να πάρετε προσκλήσεις για το Chelsea PAOK στο θέατρο Βεγίνα του Ρίτζεσι Καζίνο. Γι' αυτό βλέπει. Και πριν περάσουμε στον επόμενο φίλο, ο Ανδρέας μας στέλνει, λέει όταν κέρδισες, λέει μέσω Καραϊσκάκη. Που ήσουν πολύ τυχερός, δεν είπες τίποτα. Δεν ήμουν τυχερός εγώ. Δεν ήσουν τυχερός ο Καραϊσκάκης. Ήταν άστοχος Ολυμπιακός γιατί έπαιζε με τον πρωτοπόρο και τρέματα ποδάρια τους. Πάμε στους φίλους. Καλησπέρα. Με έχει κόψει και δύο offside ανύπαρκτα να κάνω το 0-3. Το 0-3 με έχει κόψει. Δύο offside ανύπαρκτα, ξέρει διαιτητές. Έλα, φίλε. Έλα, καλησπέρα. Γεια σου. Εγώ είμαι. Εσύ, φίλε. Λοιπόν, επειδή δεν ξέρω, άκουσα τον προηγούμενο στο στούντιο του παλικάρι. Είπε για τα μωρά του Δόνη ότι θα πιούν το γαλατάκι τους. Πάντως το Καραϊσκάκι δεν το ήπιανε. Εντάξει. Ένα-ένα. Εντάξει. Ναι, που είναι Ολυμπιακός τώρα, δεν είναι καλύτερη ομάδα τον Άρη. Είναι, αλλά ήταν τυχερό το Καραϊσκάκι ο Παναθηναϊκός. Πήρε ποτέ. Αλλά μη λέμε, όχι, είναι δύσκολο όχι, το παιδί τώρα. Τριπλή είναι το μάτς. Αυτό ήταν άστο να λέει. Πάντα, εγώ πιστεύω τριπλή ότι. Επειδή είπε ότι ο Ολυμπιακός είναι καλύτερη ομάδα από τον Άρη. Λέω ότι ο Ολυμπιακός έχει καλύτερο προπονητή από τον Άρη. Μάλλον είχε, γιατί ο Άρης άλλαξε προπονητή. Και μακάρι το μάτς την Κυριακή να ήταν Άρης Ολυμπιακός. Γιατί ο Άρης έπαιξε με τον Ολυμπιακό, με τον Ερέρα. Όλοι είπαν ότι έπαιξε καλά ο Άρης, αλλά το αποτέλεσμα ήταν έχασε. Γιατί στον πάγκο και τον Πάκο χολέρα ο Άρης. Γι' αυτό και έχασε. Εντάξει, μα λοιπόν. Και ο ΠΑΟΚ δεν παίζει καλά, αλλά κερδίζει. Βλέπεις τι γίνεται. Ναι, ο ΠΑΟΚ όμως. Αδερφέ, ο ΠΑΟΚ όμως. Ναι, ο ΠΑΟΚ εκτός του ότι έχει καλούς παίκτες, έχει και καλό προπονητή. Έτσι. Αυτό για μένα η άποψή μου είναι. Ότι ο ΠΑΟΚ έχει και καλούς παίκτες και καλό προπονητή. Έχει μια ομάδα η οποία είναι 3 χρόνια ήδη ομάδα, δεμένη και φυσικό είναι. Έτσι. Και να στο φιλάνε, σε πω και κάτι. Ας μην παίξω τη σούπερ μπάλα, αλλά και ας πάρω το αποτέλεσμα. Ας μην παίξω τη σούπερ μπάλα, γιατί τι να κάνω. Δηλαδή είχα κατοχή 70% και τι έγινε. Κέρδισα, ούτε χίδε πήρα. Κατοχή είχαμε και το 40, και η Γερμανία κατοχή. Κοίταξε, και αυτό τώρα που έκανε ο Άρης, αυτό είναι και ικανότητα να το γυρίσει, στις καθυστερίες του γυρίζει. Δεν μπορώ και βέβαια, να το πούμε. Και βέβαια είναι ικανότητα. Εγώ θέλω να πω και θέλω να πω κάτι για το Γιουνές. Για το Γιουνές. Εγώ τον Γιουνές τον έκραζα. Δηλαδή τον θεωρούσα μια μεταγραφή αποτυχημένη στον Άρη, αυτόν και τον, θα έλεγα και τον Κολάσο. Χθες όμως ο Γιουνές. Έτσι όπως έπαιξε, με τόσο πάθος, με τόσο πείσμα, δεν ξέρω τι τον είπε ο Σάββας ο Παντελίδης και του έδωσε ψυχολογία. Έπαιξε πάρα πολύ δυνατά. Ήταν αφού όταν έκανε το φάουλ, δεν ξέρω αν είδε το μας του Άρη, όταν έκανε το φάουλ, έδιωξε όλους τους παίκτες και είπε θα το κάνω εγώ. Και η μπάλα πήγε στο δοκάρι. Ήταν δηλαδή σίγουρος για τον εαυτό του Γιουνές ότι θα τα καταφέρει. Και μπράβο του, μπράβο του, μακάρι να συνεχίσει. Το βρίζατε τελειώνω. Το και τώρα, Καταρχήν, λέω, μακάρι να συνεχίσει έτσι. Δεν είναι ότι έπαιξε ένα καλό παιχνίδι, θα τον κάνουμε Θεό. Έτσι, ένα καλό μάτσο έπαιξε. Μην ξεχνάμε ότι στο μάτσο με τον Πάο και έχασε τον πέναλτι. Λοιπόν, ο Γιουνές, μακάρι να συνεχίσει έτσι και τελειώνω, μακάρι να συνεχίσει έτσι. Να συνεχίσει έτσι, να το χειροκροτήσουμε και να μας κάνει όλους εμάς που τον αμφισβητήσαμε να μας κάνει ρόμπες. Συνεχίζεις. Καλά, λοιπόν, να πω λίγο κάτι. Συνάντησα έναν Αργιανό σήμερα στον δρόμο. Λέω το γύρισε στο μάτλο του Ηράκλειου. Με λέει Γιουνές. Ναι. Το λέω όμως στο μπάσκετ δεν πήγες καλά. Λέει δεν ασχολούμαστε τώρα. Λέει από πάντα με το ποδόσφαιρο. Δηλαδή λέω όταν με τον Κάλι κέρδιζες δεν ασχολιώσουνα. Εντάξει, αυτός τώρα που σου είπε δεν ασχολείται είναι light Αργιανός. Μια χαρά ασχολούμαστε. Πάντα ασχολούμαστε με τον μπάσκετ εμείς. Πάντα. Είναι, είναι ο καλύτερος ο ΠΑΟΚ δεδομένη χρονική στιγμή. Μεγαλύτερο μπάτζετ, πιο πολυποιοτικούς παίκτες και περισσότερες εναλλακτικές λύσεις. Λογικό είναι να κερδίσει. Ναι, ναι. Πάντως για τον Άρη, κοίταξε τώρα. Αυτό το παιχνίδι
δύσκολο με τον Παναθηναϊκό. Αν περάσει αυτό, ναι, μετά μέχρι να ξεκινήσει το δεύτερο γύρο είναι... μπορεί να φύγει αέρας μετά. Έτσι, για UEFA. Έτσι είναι ματς, βατό το πρόγραμμα. Είναι ματς, είναι ματς, σωστά το είπες αυτό. Αν το κερδίσει, να μην πω τώρα μισή Ευρώπη, είναι ματς που θα του δώσει μεγάλο αβαντάζ για την πεντάδα, αν το κερδίσει. Ναι, γιατί μετά ακολουθούν τα θεωρητικά πάντα εύκολα. Εντάξει, θεωρητικά. Έχει μετά, το επόμενο είναι μέσα με τον Ατρόμητο παίζει και μετά είναι τα πιο βατά. Τα δύο τελευταία και μετά τα πρώτα 5-6 που είναι όλες. Και αυτό, και αν εξαιρέσει τον ΠΑΟΚ, ας πούμε τον Ατρόμητο Ολυμπιακό που φαίνεται τώρα ότι έχω ξεφύγει και κάτω μετά γίνεται χαμός για την Ευρώπη. Έτσι γίνεται. Είναι 5-6 ομάδες συνοστίζονται. Εντάξει. Μην αποκλείουμε κανένα. Θα γίνει μεγάλη μαγεία. Καλά, βέβαια σήμερα τώρα γιατί είναι και ο Πανιώνιος ένα βαθμό κάτω από τον Άρη. Βέβαια, τον πήγε 17. Πήγε 17, τον Ιησού Χαριλάω, βέβαια, τον Ατρόμητο, λέω, συγγνώμη, τον Πανιώνιο. Ναι, αν δεις, παιδί μου, αλλά λέμε τώρα πώς είναι. Ναι, αν δεις, εγώ επαναλαμβάνω, γιατί την πρώτη αγωνιστική στο Λαμία, Άρης 0-3, όλοι είπαμε ότι τις πρώτες 2-3 αγωνιστικές η Λαμία είναι μια ομάδα που έπεσε. Αν δεις τώρα τα highlight, τα καλύτερα στιγμιότυπα του Πανιώνιος Λαμία, θα δεις ότι είναι μαγική εικόνα το 1-0. Τους έπαιζε η Λαμία, μη σου πω μονότερμα, τον Πανιώνιο, που είδα λίγο τις φάσεις τώρα, λίγο πριν έρθω. Και αδικείται και με αυτογκόλ είναι. Χτύπησε η μπάλα, άλλαξε πορεία και μπήκε στο 87-1-0. Ναι. Και το άλλο που λέγατε για τον Ερέρα, όταν έκανε ο Άρης 0-3 στη Λαμία, ήταν, ναι, προπονηταράς εκεί. Όχι, βέβαια. Στο τέλος κρίνεις. Στο τέλος κρίνεις τον Ερέρα. Ναι, όχι στις αρχές όμως, στις αρχές 4-4 δεν είχες. Όχι, 3-3 έχει ο Άρης στην αρχή. 3-3, α, και τι καλός ο Ερέρα. Έτσι έλεγε ο Μπουγάτσας. Εγώ δεν έλεγα τέτοια πράγματα. Έλεγες και εσύ. Τον Ερέρα, οι εκπομπές όλες σηκωμένες. Έλεγες. Αν μου βρεις μία. Σηκωμένη είναι, βέβαια. Τέλος πάντων και οι εφημερίδες και αυτά. Να είσαι καλά, φίλε. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Στον επόμενο. Υπάρχει μια ερώτηση από έναν φίλο ακροατή εδώ. Περίμενε λίγο, φίλε. Ο φίλος ο Χάρης ρωτάει. Τάσο, ρώτα λίγο τα παιδιά δίπλα, ναι, σου, αν θέλεις. Ναι, βέβαια. Πώς κρίνουν και πώς σχολιάζουν τις αγκαλιές του Προέδρου τους, λέει, του Δυνομένου Προέδρου Ολυμπιακού, ναι, από μικρό παιδί, με τον Γιαννακόπουλο στο ΑΚΑ. Τα είπαμε αυτά. Εγώ απάντησα. Εμένα. Ναι, εγώ απάντησα. Ναι, τα παιδιά, λέει. Εμένα δεν μου άρεσε αυτό, αλλά πρόσεξε όμως. Απάντησε. Γιατί εμείς του στείλαμε και προσωπικό μήνυμα. Αυτό το λέω, δεν ξέρω πώς να το πει. Του στείλαμε προσωπικό μήνυμα στο Instagram. Στο Instagram. Και ναι, και μιλήσαμε μαζί του, μαζί με τον Μανώλη του στείλαμε, γιατί δεν μας άρεσε αυτή η κίνηση. Απάντησε ο άνθρωπος και μάλιστα δεν θέλω να πω τώρα τη συνομιλία, αλλά θα πω μόνο ότι στο τέλος είπε: κάντε λίγο υπομονή, κάντε λίγο υπομονή και θα δείτε τον Άρη σε 2 χρόνια να παίζει στο Champions League. Και ο ουρανός θα γίνει. Θα δείτε τον Άρη να παίζει στο Champions League. Τι γελάς. Ναι, έτσι σας είπε. Ναι, αυτό. Τι γελάς. Αυτό. Ναι, γελάς. Σε ποιο Champions League. Εγώ να σου πω κάτι. Γέλα τώρα. Γέλα τώρα. Γέλα τώρα. Εσύ, ναι, πλάκα έχεις. Σου είπα. Εσύ, ναι, δεν ξέρετε να τον απαντήσετε. Εγώ γέλα τώρα. Δηλαδή, γέλα τώρα, με 3 εκατομμύρια ευρώ, συγγνώμη λίγο. Με τρελάνετε τώρα. Τι λέτε τώρα. Ποιο σου είπε ότι το καλοκαίρι. Με στην πόλη. Με 3 εκατομμύρια ευρώ budget. Κρατικά λεφτά. Κρατικά λεφτά τη ΕΡΤ του Τσίπρα. Ποιος θα πας Champions League. Τελείωσε. Πλάκα μας κάνετε μόνο. Σωστό είναι αυτό που λες. Και ποιος σου, ποιος σου είπε ότι ο Άρης το καλοκαίρι θα έχει 3 εκατομμύρια και δεν θα έχει 33. Να το δούμε. Αν θα έχει 33, τι θα πει. Αν θα έχει 33 το καλοκαίρι, τι θα πει. Γι' αυτό είπε: κάντε λίγο υπομονή. Καταρχήν να δούμε αν θα πληρώσει τα συμβόλαια. Αυτό είπε. Να δούμε αν πληρώσει τα συμβόλαια. Να δούμε αν θα βγει Ευρώπη. Σωστό αυτό που λες. Να δούμε τι budget θα έχει. Σωστό. Εντάξει. Ο Άρης είναι μοναδική ομάδα που είναι όλοι πληρωμένοι παίκτες. Όταν θα τα δεις. Άκου λίγο, Ρενικό. Μέχρι ευρώ, εσύ δεν ακούς. Εσύ πρέπει να τα πεις αυτά στον πρόεδρό σου που μιλάς. Μα σου είπα. Και σας πουλάει παπά. Καταρχήν αυτά. Γιατί μη είπες για τη φωτογραφία. Εσύ πλάκα κάνεις. Ο φίλος. Εγώ έχω φωτογραφία του Σαββίδη αγκαλιά με τον Μελισανίδη και αγκαλιά με τον Μαρινάκη. Κράχτηκε. Εδώ την έχω. Κράχτηκε όσο κανένα άλλο. Εγώ τον έκρασα και ο κόσμο τον έκρασε. Ναι, αλλά ο Σαββίδης δεν δήλωσε ποτέ ότι είναι Ολυμπιακός από μικρό παιδί. Ούτε τον είδε να πηγαίνει, τον ούτε τον είδες να πηγαίνει σε ματς του Ολυμπιακού, σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο. Λοιπόν, είχες ο πρόεδρος πριν από λίγα χρόνια τον Ζαγοράκη, τον αποθέωνες και ήταν ΑΕΚ. Ναι, ποιος το λέει. Και ο ίδιος το έχει πει. Πού? Ο ίδιος το έχει κάνει δηλώσεις. Δείξτε μου. Έχω δήλωση εγώ του Καρυπίδη στο Καζέτα. Δείξτε μου εσύ. Και στο φινάλε. Πού είναι, πού είναι το original. Εμάς μας ενδιαφέρει. Το ένα δεν μάθετε στο άλλο. Μίλετε ψέματα. Να σου πω κάτι. Επειδή από τους αριανούς παράγοντες. Ναι.
Έχουμε είδα και από είδα, ναι. Έτσι, από τους αριανούς παράγοντες, από τους παράγοντες του Άρη. Δεν με ενδιαφέρει, ναι, δεν με ενδιαφέρει, σου λέω, τι ομάδα υποστηρίζει Μίκο. Με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή να είναι σωστός στις υποχρεώσεις του. Με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή. Όχι, μου ήρθε απότομα, με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή να είναι κοντά στην ομάδα που είναι. Να είναι κοντά στην ομάδα που είναι. Να είναι κοντά στην ομάδα, με ενδιαφέρει ο πρόεδρος να είναι κοντά στην ομάδα. Και να λειτουργεί, ναι, με γνώμονα το καλό της ομάδας. Ωραία, έτσι. Δηλαδή, ξέρεις τι σου είπε. Και να έχει τους παίκτες πληρωμένους. Ότι δεν θα βγει, ναι, ο Ολυμπιακός, δεν, ναι, θα βγει ο ΠΑΟΚ, θα βγουν, ναι, και θα βγει ο Άρης. Άλλο είπε, θα γίνει αυτό. Άλλο είπε, λέω εγώ, το, να το μεταφράσω, ναι, γιατί λέει, ότι δεν θα είναι η ίδια ιδιοκτησία του καλοκαίρι στον Άρη. Άλλο σου είπε, Τρέγια. Όχι, δεν το είπε. Έτσι. Α, άλλαξε τώρα. Λάθος κάνει. Πώς λάθος κάνω. Αυτό είπε ο Νίκος. Αυτό είπε. Με πιθανό πρόεδρο αυτόν. Ο ίδιος. Δεν είπε αυτό ο Νίκος. Εγώ απάντησα βάση των λεγόμενων του Νίκου. Ναι, είπε, ναι, και σας απάντησα. Αυτό εγώ δεν είναι σενάριο. Πρόεδρος αυτός με άλλον επενδυτή. Ναι, πρόεδρος μπορεί να είναι μπροστά αυτός με άλλον επενδυτή. Και ποιος, άλλον και ποιος σου δίνει εγγύηση ότι ο άλλος επενδυτής θα είναι καλύτερος από αυτόν? Καλά, εντάξει. Καλά, θα δούμε στον μπάτε. Τρία εκατομμύρια είπε. Στον Παναθηναϊκό. Τρία εκατομμύρια είπε, σωστά. Ναι. Σωστά. Τρία, κρατική, κρατική επιχορήγηση. Ναι, όχι, τρία εκατομμύρια μπάτσα. Α, την κρατική. Λίγα παίρνουμε. Λίγα παίρνουμε. Δυόμιση. Λίγα παίρνουμε. Παραπάνω είναι το μπάτσα του. Λίγα παίρνουμε. Για νεοφώτιστη. Λίγα παίρνουμε. Για νεοφώτιστη κάτι χιλιάρια πρέπει να πάρει. Λέω, αν το καλοκαίρι. Λέμε. Έπρεπε να παίζετε στην Ελλάδα. Ένα σενάριο Σπίλμπεργκ. Λέμε. Τον παίρνει τον Άρη κάποιο άλλο. Δεν ξέρουμε ποιο. Και είναι πρόεδρο πάλι ο Καρυπίδης. Γιατί το ίδιο προσπαθούσε και με τους προηγούμενους όταν ήθελε να πουλήσει κάποιοι που ενδιαφέρονται. Ναι. Λοιπόν, και έχει, λέμε τώρα σενάριο Spielberg, έχει 20 εκατομμύρια μπάτσε, 25, 30. Τι θα πεις, πάμε για, για Champions League ή όχι? Θα γελάσει πάλι. Θα το πάρουμε ανάποδα. Όχι, πάμε ή όχι. Ναι, όχι. 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 Δεν μπορείς να πας ούτε με 15 ούτε με 20 εκατομμύρια από τη μία χρονιά στην άλλη. Ωραία. Champions League. Εντάξει, μπορεί να μην πάω την πρώτη, ρε φίλε. Σε δύο είπε, σε τρία. Σε βάθος χρόνου, σε δύο χρόνια, σε βάθος χρόνου, εφόσον υπάρξουν τα εχέγγυα, εφόσον υπάρξουν οι σωστοί άνθρωποι, εφόσον είναι νοικοκυρέ, εφόσον είναι μαρουλάτη, εφόσον πληρώνουν, εφόσον τους έχει δώσει το δικαίωμα ο Ιβάν Σαββίδης. Σωστό, πρέπει να πάρουμε την ΕΠΟ από τον Ιβάν Σαββίδη. Έχεις δίκιο. Όχι, Αριανό έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Αριανός πρόεδρος είναι. Ελπίζω να μην κάνει πέντε χρόνια να το καταλάβει. Όσο Αριανός είναι ο Ραπτόπουλος, τόσο είναι και ο Γραμμένος. Ο Ραπτόπουλος δεν είναι Αριανός, είναι Αριανοάκ. Τόσο Αριανός είναι και ο Γραμμένος. Τόσο Αριανός είναι και ο Γραμμένος. Αυτό το γοητευτικό φίλο, παιδί. Στο φίλο και διάλειμμα. Έχουμε φίλο, Βασίλη. Έχουμε φίλο. Ένα φίλο και στο διάλειμμα, μην παίρνετε τηλέφωνο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου. Καλησπέρα. Τον έφαγε στον άνθρωπο, ρε Μπουγάτα. Πώς δεν έπεσε στο αεροπλάνο να πήγαινε στην Ισπανία, απορώ, ρε φίλε. Τέσσερα. Ξέρεις τι έκανε, θα το πω τώρα στον αέρα. Ο αποτυχημένος μάγειρας. Όχι, πλάκα κάνει. Λοιπόν. Όχι αποτυχημένος μάγειρας, τσάκωνα. Σε αυτό είναι, σε αυτό είναι καλός. Είναι καλός. Σταμάτα, έχω, το πειράζω. Το πειράζει. Έχω φάει μόνο φαγητά. Σταμάτα, ρε. Ξέρεις, αυτό είναι καλός. Μόνο σε αυτό. Γιατί από ποδόσφαιρο, λέω, αυτά από ποδόσφαιρο ξέρεις, είναι φοβερός γνώστος. Ασχημάτρα, πες τον, ισχύει. Έχω μάθει ότι κάνεις special καταστάσεις και φαγητά. Αλλά δεν το έχω δοκιμάσει. Μέχρι να το δοκιμάσω θα σε κράσω και θα σε λέω αποτυχημένο, να ξέρεις. Όχι, ρε φίλε, με δυσκρινίζει. Φέρε μια κατσαρόλα, φτιάξε τώρα μια κατσαρόλα και φύγει. Κάτσε, email by LD, κάντο και στείλ το. Με email στείλ το. Δεν τρώω από τα χέρια αυτού. Στείλ το με email, κάνε ένα φαγητό και στείλ το με email στο τέτοιο, μέσω inbox. Αυτός είναι ικανός να με ρίξει και ζάπρε, φίλε. Έλα, πάμε. Ρε Μπουγάτσα, δεν κάντε μόσκυλο. Τον έφαγε στον άνθρωπο. Ποιον έφαγα. Τον έφαγε. Ποιον έφαγα, ρε. Τον Ερέρα. Τι σκεφτεί εγώ, συγγνώμη, εγώ είμαι ένας φιλάθλος του Άρη, εγώ τον έφαγα. Τα αποτελέσματα, τα αποτελέσματα που έφερε τον είχε ένα εκπληκτικό υλικό στα χέρια του και είχε την ομάδα τέταρτη από το τέλος. Δεν κατάλαβα. Ναι. Εγώ τον έφαγα. Βέβαια. Τζανακάκη Βαλεριάνο. Με το Μεριέμ δεξί εξτρέμ και έβαλε τον Αντού στον Παναθηναϊκό. Δεν πάλι βγήκες να μας πεις για τον Κούπερ πάλι. Και εδώ μας κυνηγάς. Και εδώ μας κυνηγάς. Καλά. Εδώ μας κυνηγάς για τον Κούπερ. Μπιμπι, άκου τι έκανε. Σάββατο βράδυ. Μου λέει, τι κάνει, λέει. Πόσο είναι, λέει, η Las Palmas. Λέω, τι, το παίξω στο στοίχημα. Όχι, λέει, εγώ ξέχασα το μεταξύ, ότι πήγε ο Ρέστα. Λέει, πες μου, ρε, πόσο είναι. Κοιτάω, ξέρεις, μπαίνω στο live score. Λέω, 3-1 χάνει. Με το που του είπα 3-1, πώς κάνουνε, τα παιδάκια μόλις δούνε καμιά καραμέλα, κάνα παγωτό, το χαμόγελό του έφτασε μέχρι τη μύτη πάνω. Το λέω, του λέω μετά, περνάνε 5 λεπτά, λίγο περνάνε, ακούς, ήταν γύρω στο 65 του μάτς. Περνάει κάθε δεκάλεπτο, του λέω, Νίκο, 3-3, πετάχθηκε από την καρέκλα. Λέει, όχι, αποκλείεται. Εντάξει, μην εισαγωγές, 4-1. Και έλεξε 4-1 και έκανε και φυσικά. Δεν είναι κακός άνθρωπος. Δεν είναι κακός άνθρωπος. Δεν, να σου πω κάτι.
με δικαίωσε πραγματικά τον ντόρτι που έφαγε. Τον ντόρτι που έφαγε, με δικαίωσε πραγματικά ότι ο άνθρωπος δεν είναι καλός στο κοουτσάρισμα. Προτρέχει, δεν είναι καλός. Προτρέχει. Και προτρέχω. Με τον Παντελίδη προτρέχει. Μπιπισίδη, ναι. την Πέμπτη στις 10. Κάνε μια μεγάλη λαμαρένα πίτσα και πάνε τα παιδιά να δουν τον Πάοκ στην Ευρώπη, ρε. Γιατί και ένας φίλος εδώ, ο φίλος ο 912 λέει, ο κύριος Μπουγάτσας την Πέμπτη θα ξεπαγώσει τα λουκατόνι λουκάνικα βλέποντας το μόνιμο εραστή των Άγγλων. Ναι. Στο εξωγικό του Πάοκ. Ποιος είναι ο μόνιμος. Ο μόνιμος, ρε φίλε. Άρσενα τότε, τη σειρά. Ο φίλος μου ο Νίκος. Μεγάλο ανέκδοτο. Αλλάξανε και γήπεδο μόλις. Ναι, βέβαια, γι' αυτό το κάνω. 92 χρόνια ήδη. Και χαίρεται πολύ γρήγορα και απογοητεύεται πολύ. Πέστα γρήγορα. Ρε, Μπίπη, τα λέω. Ναι. Πέστα ρε. Έγινε ρε, ψυχολόγε. Όχι ψυχολόγε. Γιατί δεν γίνεσαι. Σκέφτηκες να αλλάξεις καριέρα, να γίνεις ψυχολόγος από μάγειρας. Το έχεις σκεφτεί. Με δικαιώνει ο παδός σου, φίλε. Τι άλλο θες δηλαδή. Περίμενε, εγώ έχω βιντεάκι γραμμένο. Κάτι μου το βγάλω σε κανένα YouTube γιατί δεν μπορούσα να γίνει η εμφάνιση. Μην το τζατζί. Τι βιντεάκι έχεις. Έχω βιντεάκι που λέει ο Άρης μπορεί να πάρει και διπυρωτικό. Περίμενε. Βέβαια, και τώρα το λέω. Πες τα. Και τώρα το λέω, βέβαια. Γιατί ο πρόεδρος. Ο πρόεδρος έδιωξε νωρίς τον Πάκο Ερέρα, πολύ νωρίς, και προλαβαίνει η ομάδα άνετα να βγει δεύτερη. Άνετα. Αλλά δυστυχώς είμαστε στην Ελλάδα όπου υπάρχουν και άλλα πράγματα. Έτσι. Εξωαγωνιστικά, και τελειώνω, εξωαγωνιστικά. Και γι' αυτό το λόγο δεν θα βγει ο Άρης δεύτερος. Αν το πρωτάθλημα στην Ελλάδα ήταν καθαρό, ο Άρης θα μπορούσε να βγει δεύτερος. Ακόμα και πρώτος. Ακόμα και πρώτος. Έχει φανταστικό υλικό. Φανταστικό υλικό ο Άρης αυτή τη στιγμή. Και σε αυτό μπράβο και στον Πάκο τον Ερέρα, γιατί διάλεξε ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι πάρα πολύ καλοί. Από εκεί και πέρα, όμως, στο κοουτσάρισμα. Στο κοουτσάρισμα δεν ήταν καλός. Αυτό λέμε. Ο Βέλεφ και τον Γκαρσία. Η υπόλοιπη κοινότητα ήταν. Αυτή η μέτρη. Ποιο Μπρούνο Γκάμα. Δεν υπάρχει Μπρούνο Γκάμα. Ένα κολόφαρτο γκολ έβαλε όλο Άμα ανακοινωθεί από το Σαβίδι, ότι θα πάρει τον Μπρούνο Γκάμα. Κάνω σε λατήριο, θα διοργανώσει τον Μπρούνο Γκάμα. Κολοτούπε. Τον ήθελε πριν δύο χρόνια. Τον ήθελε πριν δύο χρόνια. Παίκτης που έχει πάρει. Παίκτης που έχει πάρει ομάδα της πόλης με κρατική επιχορήγηση. Στον ΠΑΟΚ δεν έρχεται. Δεν κάνει για τον ΠΑΟΚ. Λίγα, μας πιάσαν κότσο. Έλα. Τρέγια, μην μιλάς και εσύ. Έχουν ανοίξει τράπεζες Κυριακές. Όχι, ρε, ψέματα είναι. Άστο, παρακολουθεί. Δεν με συγκεκριμένες κάτι άλλο. Οι τράπεζες που ανοίξανε Κυριακές δεν έπαιξα εγώ Ευρώπη. Σωστά. Και το δάνειο που πήρε τα 2 εκατομμύρια. Το δάνειο που πήρε τα 2 εκατομμύρια τα πλήρωσα και με τους τόκους. Δεν μπήκα σε κανένα άρθρο 44. Όπως πλήρωσα και το πρωτογενές χρέος μου. Άλλη ομάδα πείτε μου που το έκανε στην Ελλάδα και στην Ευρώπη αυτό. Λοιπόν, εγώ θα σε πω κάτι όμως. Άντε, κλείσε με αυτό. Ναι, ακούς λίγο. Εσύ μιλάς για το άνθρωπο 44. Ότι εμείς μπήκαμε στο 44. Εσύ δεν ήθελες τότε να μπει στο άνθρωπο 44. Δεν μπήκε στο 99, το ίδιο είναι. Άσε για το μπάσκετ. Μπάσκετ. Για το ποδόσφαιρο. Δεν ήθελες να μπει. Ήθελε. Άσε το μπάσκετ. Δεν μπορούσε. Εσύ μπήκες. Δεν μπορούσε να μπει. Εσύ μπήκες και στο 99. Δεν μπορούσε να μπει. Οι παράγοντες του ΠΑΟΚ δεν σου χαρίσανε κάποια ποσοστά που έπρεπε να καλυφθούν. Έτσι, λάθος κάνει. Έτσι, λάθος το λέει. Εγώ χρωστούσα σε άλλους και εσύ σε άλλους. Ακριβώς αυτό λέμε. Αυτό λέμε. Το ίδιο λέμε. Να δούμε την κατάληξη. Εσύ μπήκες σε ένα ευνοϊκό άρθρο και σώθηκες. Εντάξει, εμένα με είχαν έρμεο στα παγωμένα χρέη τόσα χρόνια. Μπορούσαν να ενεργοποιήσουν ένα κουμπί και να με στείλουν στον αδιάβαστο και τελικά πλήρωσα όλα τα χρέη μου. Εκείνη η διαφορά μας. Ούτε μπαστάρδεψα εγώ το όνομά μου, ούτε αφημία αλλού πήρα, ούτε οδηγήθηκα σε τρίτες κατηγορίες και δεύτερες κατηγορίες. Δεν λέω για σένα. Δεν μιλάω για τον Άρη. Δεν μιλάω μόνο για τον Άρη. Ωραίο, ωραίο. Νόμιζα για τον Άρη. Κι άλλοι μπήκανε και άλλαξαν, έγινε. Δεν πήρα αφημία. Κλείσε με αυτό. Θα τα πούμε μια άλλη φορά. Άντε, κλείσε. Δικό μα εσύ. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Χαιρετίσματα, λέει ο φίλος ο Γιώργος, στους πρωταθλητές του 1999. Να είναι καλά. Ο Γιώργος από τη Γερμανία. Να είναι καλά ο φίλος. Ναι. Και ελπίζω να κατακτήσει το πρωτάθλημα μας σοφά και για αυτό που είπες, τώρα θα πάρουμε το φίλο. Για αυτό που είπες. Για ποιο? Για το πολλά φιλαράκια που έχεις. Πού, στο Ανόβερο. Στο Ανόβερο. Δεν έχω φιλαράκια. Ναι, έχει αριανά. Λοιπόν, σου λέει άνθρωπος που ζει στο Ανόβερο και είχε 5 εστιατόρια, 5 μαγαζιά. Ψάχνουμε, λέει, να βρούμε αριανό εδώ πέρα. Ωραία. Μία κοπέλα εμφανίσιμη, λέει, υπάρχει, γνωστή, που έλεγε ότι είναι Άρης για να πηγαίνει κάθε μέρα και να περνάει καλά με τους πελάτες. Αυτό λέει. Ωραία. Ο φίλος σου. Πόσους παοξίδες έχει το Ανόβερο να μας πει. Το Ανόβερο σύνδεσμο έχει. Σύνδεσμο, πόσα μέλη είναι. Τουλάχιστον 300 μέλη έχει. 300 μέλη. Στην ξεφτύλα.
300. Στο ανώδερο. 300 ρε φίλε δεν έχει. Δεν έχει στη Θεσσαλονίκη. 300 δεν έχει στο Νέβο. 300 δεν έχει στη Θεσσαλονίκη. Στο Νέβο. Όχι στο ανώδερο. 400 έχει στη Μελβούνη. Έχει γραμμένο. Με τα καγκουρό μα ήταν. Λοιπόν, επειδή δεν γνωρίζετε. Εντάξει, εγώ σα ενημερώνω για να μαθαίνετε. 400 μέλη έχει στο Club Pauk Μελβούνη. Εντάξει, και για να γίνει εκεί μέλο. Δίνεις $1,000 εντάξει, με την εγγραφή σου και εγώ, είσαι εγώ δεν το αφισβητώ. Εγώ δεν αφισβητώ ότι στην Αυστραλία ή στην Αμερική μπορεί να έχει υποαξίδες. Μην ξεχνάς και στη Γερμανία έχει. Γιατί ο κύριος Μπούζα στη δεκαετία του 80 έκανε πάρα πολύ δουλειά. Έκανε πάρα πολύ μεγάλη δουλειά. Να ήσουν καλύτερο στο δεύτερο ημίχρονο στον Παράζ του Βόλου να ήσουν καλύτερο. Έτσι, γιατί στο πρώτο το ξέρεις και στο Ολυμπιακό και στο δεύτερο ως εκ θαύματος έκατσες εννοώ, όχι να χάσεις, έκατσε όλη η ομάδα ρε παιδί μου, ναι. Και το πήρε το πρώτο προπαγάνδας. Όχι ρε φίλε, το πρώτο, πώς το λένε, επαγγελματικό πρωτάθλημα, το έκανες δώρο. Το έκανες δώρο στο σημερινό, στη σημερινή ομάδα που αγαπάει ο πρόεδρος. Ο κύριος Μπούζας, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης στην προπαγάνδα, έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά στη δεκαετία του 70 και του 80 και του 80, έτσι, δημιουργώντας παουκτσάκια σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Αυτά τα παουκτσάκια μεγάλωσαν και πήγαν μετανάστες στο εξωτερικό. Έτσι λοιπόν, κάνανε παιδάκια, τα παιδάκια τα κάνανε. Και αυτά παουκτσάκια. Ναι, αν μπράβο. Όταν εμείς πέραμε κύπελα και πρωταθλήματα. Τα πρωταθλήματα. Τελευταίο πρωτάθλημα που πήρε, τελευταία φορά. Κοντά παντελονάκια. Μπορούσε κοντά παντελονάκια και πήγαινε στον υπηαγωγείο το τελευταίο πρωτάθλημα που πήρε. Εσύ πότε είναι το τελευταίο πρωτάθλημα που πήρε? Το 1946 μήπως είναι. Εγώ έχω τρία πρωταθλήματα. Τώρα θα σε έλεγα και τρία. Κοίταξε, τα πρωταθλήματα πιάνουν για επαγγελματικό. Μια χαρά πιάνουν. Σε επαγγελματικό επίπεδο και όταν παίζουν 16 ομάδες. Όχι 8. Μια χαρά. Μια και όχι όταν απέχει Ολυμπιακός, ΙΑ και τα λοιπά. Κατάλαβε. Όλοι παίζαν. Το 46. Στα τοπικά. Όλοι παίζαν. Το 46 εμείς πολεμούσαμε, δεν παίζαμε πρωταθλήματα. Ναι, εμείς ήμασταν με τους Γερμανούς. Αυτοί πολεμούσαν. Έχει μια φωτογραφία έτσι. Δεν θέλω να πω. Έχει μια φωτογραφία έτσι. Δεν είδα καμιά έτσι. Καλά, φίλε. Εσά έχει. Άντε να μην πω και εκείνη η εκπομπή. Από έλα φίλε. Έλα. Καλησπέρα. Γεια σου. Καλησπέρα. Και σένα. Πριν το 46 πήρε ο Άρης. 28 και 32. 46. 28, 32 και 46 πήρε. Και νομίζω ένα ή δύο εκ των οποίων 28, ήταν 28, 32. Okay, στο ένα ήταν μόνο ο Άρης έπαιζε. Συγγνώμη λίγο παιδιά, για να μην νομίζουν οι ακροατές ότι προτείνουμε νούμερα του Κίνο. Ναι. Το 1928 και το 1932. Εντάξει. Εγώ θέλω να πω τρέχει φέτος ότι το έχουμε πάρει πιστεύω, εντάξει, από εμάς εξαρτάται. Ακόμα δεν το έχουμε πάρει φίλε, δεν το έχουμε πάρει. Μην τρώτε τέτοιο παπά, να είστε σε επαγρύπνηση, γιατί βλέπεις τι γίνεται με τον κόκκινο, βλέπεις τι γίνεται. Με τον κόκκινο αδερφέ, βλέπεις τι γίνεται. Τι σπρώξιμο τρώει. Του χαρίσαν τους μείον τρεις, τους σπρώχνουν σε κάθε μάτς, να κερδίζει το 93, πέναλτι δεν δίνουν, ακόκκινες δεν δίνουν. Μόνοι μας μόνο άμα κοιτάξουμε και βγάλουμε τα μάτια μας ή όπως πέρσι μας το κλέψαν και έτσι, μόνο έτσι. Μόνο έτσι. Αλλιώς δεν το χάνουμε το πρωτάθλημα. Φίλε, είναι ικανοί αυτοί οι κύριοι, γι' αυτό τους λένε επιστήμονες, να βγάλουν ποινή με μείον 16. Ναι, άκου τι σου λέω εγώ. Τρέγια, αλλά ξέρεις τι, επειδή αυτό έγινε πέρσι μια φορά, δεν θα ξαναγίνει. Δηλαδή, φέτος είναι δικό μας. Δηλαδή, ο κόσμος να χαλάσει, εγώ πιστεύω. Εγώ θα τα πανηγυρίσω όταν τελειώσει η τελευταία αγωνιστική. Ναι. Ό,τι και να γίνει. Και θέλω να πω ότι. Μπορούμε, είναι ευκαιρία να το πάρουμε έτοιμο, να γράψουμε, δεν ξέρω, μια φορά το έχει πάρει ο Παναθηναϊκός, μόνο αυτό. Ναι, να, να ενημερώσω και εσένα και τους φίλους εδώ, τον Μπουγάτσα και τον Ντρούλινγκ, ότι το ρεκόρ που έχει ο ΠΑΟΚ στο να μείνει αίτητος είναι 19 αγωνιστικές στην περίοδο 1972-1973. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στις 11. Στις 11. Πιστεύω να πάει. Από δηλαδή, χασίσετε, ξέρεις. Στον Αστέρα δεν είναι έτσι όπως είναι. Διαλύεται, φεύγουν οι τρεις αυτές οι μόες και αυτοί. Δηλαδή πού θα χάσουμε στον Παναθηναϊκό, δεν πιστεύω να το έχει πάρει ρε φίλο Παοκάστα, δεν υπάρχει αντίπαλος. Εγώ πιστεύω ότι όντως θα το πάρει και άλλωστε είναι και η τελευταία χρονιά της κυβέρνησης Τσίπρα Τσακαλώτου, η οποία νομίζω, κύριοι αυτοί νομίζω, προσέφεραν έργο. Εκεί που είχατε ένα άγαλμα του Κούδα, μέσα στο κήπεδο δεν είχατε ένα, γιατί δεν βάζετε ένα του Τσακαλώτου ένα. Τι να του κάνουμε φίλε, αυτοί δώσανε πέτσινο πρωτάθλημα χάρτινο στο Βασίλη, στην ΑΕΚ. Βασίλη τι να κάνω. Ναι, είδαμε πέτσι. Αυτοί δώσανε χάρτινο πρωτάθλημα στην ΑΕΚ. Όπως το πήραμε πέτσι. Και είσαι αχάριστος, γιατί η κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου
σου δίνει κρατική επιχορήγηση τη ΕΡΤ 2,5 εκατομμύρια για να μπορέσει να βγάλει την οικονομία. Και έχει ΕΡΤ 40% τηλεθέαση. Τα μισά πόσα δικαιούμαι. Να σου δίνει 5 ρευστότητα. Ένα κανάλι που έχει 0% τηλεθέαση έχει 40% εξαιτία του Άρη. Ωραία το λε. Τρέβουν τα χέρια του οι καναλάρχε τη ΕΡΤ. Πολύ σωστά τα λε και έχει τηλεθέαση με τον Άρη. Ναι. Και μπράβο σα. Αλλά δεν πάβει να είναι. Το παραδέχομαι. Δεν πάβει να είναι κρατική επιχορήγηση. Εντάξει, ρε φίλε. Γιατί δεν κατάλαβα. Οι μεγάλες ομάδες και ο Παναθηναϊκός και ο Άρης, οι μεγάλες ομάδες. Μπορούσατε να πάτε να κάνετε μια πολύ καλή συμφωνία με τον Ιβάν Σαββίδη στο Open που είχατε. Αν έδινε 4-5 εκατομμύρια, ναι, καλά. Όχι. Και 200 εκατομμύρια να έδινε, δεν. Κάποια στιγμή είναι γραφτό ότι θα πάτε, να ξέρετε. Όλοι στο Open θα είναι. Αν θα είναι συνέχεια στην Ελλάδα ο άνθρωπος, μπορεί και κάνει καμιά μεγάλη πρόταση στον Άρη. Εγώ δεν είμαι αρνητικός. Ο πρόεδρος της ΑΕΚ πήγε και έλεγε, έχει πει ο Νικολαίδης, έχει κατηγορήσει. Αυτά είναι χαμένα. Σε Twitter σε αυτά έχει πει δημόσια κατηγορήσει το Σαββίδη και τώρα δεν πειράζει. Αυτό είπα. Θα φιλήσει κατουρημένη ποδιά τώρα για να πάρει μεροκάματο. Ο υπάλληλος, ο υπαλληλάκος του Ιβάν Σαββίδη. Ο Ντέμις ο Νικολαίδης είναι υπαλληλάκος. Ο Ντέμις ο Νικολαίδης λοιπόν, ο πρόεδρος, ο τέος πρόεδρος της ΣΑΕΚ, είναι υπαλληλάκος του Ιβάν Σαββίδη. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Ναι, και τον κατηγορούσε πριν κάποια Βέβαια, φίλε, εφόσον είδες, ήθελα να το πω αύριο. Γι' αυτό το τιμωρεί έτσι, επειδή τον κατηγορούσε. Εγώ συμφωνώ σε αυτό που λέει ο Τάσος, αλλά ήθελα να το πω αύριο αυτό, τώρα με κάνει να το πω. Βγήκε, τον είδες χθες αυτό την αθλητική εκπομπή. Πήγα να το δω και μόλις ξεκίνησε και δεν έπαιξε πάω, έπαιξε γαύρο. Βγήκε ο Πέλκας και το ρωτήσα για το περσινό πρωτάθλημα και κικ δεν έβγαλε για κλεμμένα που λες τέτοια. Δεν είπε γιατί... Κικ δεν έβγαλε μπροστά στον Νικολαίδη. Κικ! Κικ! Είπε το διεκδικήσαμε μέχρι τέλος. Γιατί να το... Για ποιο πράγμα ρε φίλε. Άμα πει ότι ξέρει, μας το κάνει αυτό, μπορεί να τον κάνει. Ας έλεγε άλλοι παράγοντες μας, σοβαρά μιλάς. Πολύ καλά έκανε. Κιχ δεν έβγαλε στον Νικολαίδη. Κιχ! Δεν φοβήθηκε κανένα Νικολαίδη, Ζάχο. Ναι, καλά, καλά. Μια χαρά είναι αυτό που λέει το παλικάρι. Ναι. Πολύ καλά σα απάντησε. Ναι. Τέλος πάντων. Πάμε. Στον επόμενο. Έγινε. Να είσαι καλά, φίλε. Καλό βράδυ. Στον επόμενο. Το πήραμε σε ρίο, αλλά δεν πια κάνουμε. Πανικός. Έλα μαγκές, τι γίνεται. Γεια σου Γιώργα ρε. Καλώς σου. Γιώργος από Στουτγκάρδη. Α, νόμιζα Ολλανδία. Στουτγκάρδη, να χαιρετήσω και τα παλικάρια εκεί πέρα. Εντάξει. Να σε καλά. Το όνομα του, ο Νικόλας είπαμε, το άλλο παιδί, μίλησε για το παδικό στο εξωτερικό τέλος πάντων. Θα το ρωτήσω ένα πράγμα. Ο φίλος έγινε αριανός, δηλαδή ξύπνησε μια μέρα τέλος πάντων ή ήταν πιτσιρικάς και έγινε αριανός ή ήταν από κούνια. Για τον Νικόλας, τον Νικόλας. Για μένα λες. Ναι. Εγώ έγινε αριανός όταν ο θείος μου με πήγε το 1978. Πρώτη φορά στο Χαριλάου σε ένα παιχνίδι Άρης Καστοριά που είχε 20.000 κόσμο. Είδα την ατμόσφαιρα που υπήρχε, βέβαια το Άρης τότε είχε ομάδα που διεκδικούσε πρωτάθλημα, έτσι. Λοιπόν, το 78-79 και από εκεί έγινε αριανός. Δηλαδή είμαι αριανός, για να καταλάβεις, δεν είμαι παιδί του Γκάλι. Είμαι Άρης από εποχή Πάλας, Εμπερτζίδη, Όλετς Κόμποε. Πόσο χρόνο είναι, 49 είμαι, 49. Όχι, λέω πόσο χρονών ήσουν. Πόσο ήσουν τότε. Τότε όταν πήγα πρώτη φορά, 9 χρονών. 9 χρονών. Λοιπόν, να σου πω εγώ κάτι. Εγώ έφυγα από Θεσσαλονίκη, έφυγα 16 χρονών, το 1990, τώρα είμαι 42. Λοιπόν, εγώ έγινα παοκτσής από τους δικούς μου, έτσι, ναι. Από το σώμα μου και τα λοιπά. Ναι. Έτσι γέννησε. Εμείς τότε δεν είχαμε, αν θυμάσαι πολύ καλά, την εποχή που παίρναμε τα 50ράκια για να πούμε μέσα στο γήπεδο και τα λοιπά, με συνοδείες και τα λοιπά. Τα φοράκια. Αυτό που είπες, ναι, τα 50ράκια. Ναι, φοράκια λέμε. Το σιφάκ τέλος πάντων, ναι. Αυτό που είπες για το παδικό, γιατί εντάξει εδώ να σου δώσω ένα παράδειγμα, έχω φίλους αριανούς, είμαι σε μια πόλη που έχουμε γύρω στους 50.000 κατοίκους. Στουτγκάρδη έχει, πάντως ξέρω ότι έχει, γιατί και εγώ έχω κάποιους δύο γνωστούς. Έχει, εδώ τώρα εδώ που μένω, έχει πάνω από 2.000 οικογένειες, για να καταλάβεις. Και αριανοί, ας πούμε, οι φίλοι μου, είναι πολύ καλοί φίλοι μου, αλλά εντάξει, είμαστε συνέχεια στην πρίζα, εννοείται, γιατί ο ένας είναι μαύρος και ο άλλος είναι άσπρος, από απόψεις, έτσι. Είναι γύρω στα 4-5 παλικάρια. Στις καθυστερήσεις. Όσο για οργάνωση, για τον κόσμο τέλος πάντων, παιδιά, έτσι λίγο να το καταλάβετε, γιατί εμείς ταξιδεύουμε συνέχεια και παντού. Εντάξει, εσείς έχετε την ευχέρεια, έχετε το γήπεδο δίπλα, έχετε την ομάδα δίπλα, είναι αλλιώς. Εμείς ταξιδεύουμε εδώ. Είμαστε πιο οργανωμένοι, κακά τα ψέματα.
ειδικά εδώ στη Γερμανία υπάρχει πάρα πολύ καλή οργάνωση κτλ. Mm-hmm. Και δεν νομίζω ότι η στόφα του ΠΑΟΞΗ, ίσως και η στόφα η δικιά σας, να έχει καμία σχέση ούτε με τη διαφήμιση, ούτε με την ωραία μπάλα που παίζουμε, ούτε με την προπαγάνδα, ούτε με τα λεφτά. Αυτό εδώ πιστεύω ότι είναι θέμα οικογένειας, θέμα παράδοσης, θέμα ρίζας. Γι' αυτό βλέπεις ότι αντέχουμε κιόλας και έχουμε και άλλες αντοχές. Σωστό αυτό που λες, γιατί ούτε ο Άρης ούτε ο ΠΑΟΚ γαλουχήθηκαν με τίτλους και πρωταθλήματα και κύπελα, οπότε είναι διαφορετική αντιμετώπιση. Λογικό αυτό που λες. Ακριβώς. Λοιπόν, όσο για το θέμα που μιλήσατε πριν, ότι θα πάρετε Champions League και τα λοιπά, εντάξει, να ξέρετε ένα πράγμα, ότι για να δει ένα σοβαρός επενδυτής στην Ελλάδα να επενδύσει, πρέπει να έχει και κάποια κίνητρα. Βέβαια. Πρέπει να έχει ένα γήπεδο, πρέπει να έχει κάποια έσοδα, mm-hmm. πρέπει να έχει μια καλή ομάδα, μια καλή οργάνωση κτλ. Σωστό αυτό που λες. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχουμε εμείς την τύχη, έχουμε ένα μεγάλο μέτωπο που εδώ και 5-6 χρόνια, και δεν το αφισβητεί κανείς, έχει δώσει πάνω από 100-150 εκατομμύρια. Έτσι. Ναι, πάνω από 100. Και βλέπετε πόσο, εντάξει, ας είναι 100, δεν έχει σημασία. Mm-hmm. Βλέπετε πόσο δύσκολο είναι, παιδιά, να γίνει πρωταθλητισμός. Μα δεν είπαμε, πρόσεξε, αν κατάλαβες καλά, κανείς δεν είπε, ούτε ο Νίκος, ότι ο Καρυπίδης είναι τέτοιο μέγεθος που μπορεί... Εγώ είπα τι είπε ο Καρυπίδης, ναι, εμάς. Και εγώ το μετέφρασα. Και εγώ το μετέφρασα. Μιλάω για επενδυτή από πίσω που θα χώσει, γιατί για να χτυπήσει το πρωτάθλημα, κακά τα ψέματα, πρέπει να έχει ένα budget 15 με 20 εκατομμύρια. Και παραπάνω μπορεί να σου πει. Γιατί οι άλλοι δεν είναι βλάκες. Έτσι, έτσι. Δηλαδή με μια ομάδα που δίνει 2-3 εκατομμύρια να χτυπήσει. Όχι βέβαια, όχι, δεν μπορεί. Μια φωτοβολίδα. Στην Ελλάδα καμία ομάδα με 2-3 εκατομμύρια δεν μπορεί να πάρει πρωτάθλημα. Για ποιο λόγο? Καλύτερο το. Για ποιο λόγο? Γιατί δεν μπορεί να αγοράσει διαιτητές γι' αυτό. Όχι, διαιτητές δεν μην τα λες. Παίζουν μπάλα και άλλοι παράγοντες. Αυτό λέμε, αυτό λέμε. Εσύ το λες με άλλο με καλό τρόπο, εγώ το λέω με τον. Κοίταξε. Είναι ξεκάθαρο, άμα δεις για παράδειγμα την εικόνα της ομάδας μου, ότι αυτή η ομάδα για παράδειγμα φορμαρίστηκε στην κατάλληλη στιγμή για να χτυπήσει τα μάτια της Ευρώπης, έτσι. Μετά από εκεί, μετά από τον αποκλεισμό της Μπενφίκα και τα λοιπά, οι παίχτες άδειασαν. Είδες, κάνανε μια μεγάλη κοιλιά. Και ο ΠΑΟΚ έχει 22 παίχτες. Δηλαδή δες τον πάγκο που έχουμε. Αυτό θέλω να σου πω. Δεν μπορείς με μια ομάδα να παίζεις με τους ίδιους, με 13-14 άτομα, να παίζεις κύπελο, να παίζεις πρωτάθλημα, να βγαίνεις στην Ευρώπη, να έχεις τραυματισμούς κτλ. Έτσι, σωστό αυτό που λες. Χρειάζεται βάθος πάγκου. Όσο καλός και να είσαι. Μετά βλέπεις αριστερά-δεξιά, δανεικούς ο ένας, δανεικούς ο άλλος, έχεις τη διατησία κτλ. Για να πάρεις το πρωτάθλημα πρέπει, πιστεύω τουλάχιστον, να έχεις τα φράγκα, να δώσεις και να κάνεις 2-3 χρόνια μια πολύ καλή πορεία και στην Ευρώπη. Για να ψηθούν και οι παίχτες σου. Εγώ για παράδειγμα τώρα τον Άρη δεν τον έχω παρακολουθήσει. Είδα 2-3 ματσάκια, είδα 2-3 παιχτάκια καλά, τέλος πάντων. Εντάξει, αλλά να δούμε. Χρειάζεται διάρκεια. Φέτος οι στόχοι είπαμε, είναι η είσοδος στην πεντάδα και αν μπορείς να διεκδικήσεις το κύπελο. Αυτά. Δεν υπάρχει κάτι παραπάνω, εκεί το ταβάνι του. Μιλήσατε και για τον Παναθηναϊκό. Εγώ θα σας πω ένα πράγμα. Mm-hmm. Αν και δεν το χωνεύω σαν προπονητή το Δόνη, θα σας πω ότι είχε κάνει πολύ καλή δουλειά στον ΑΠΟΕΛ. Ναι. Παράδειγμα, έτσι. Βέβαια, στο 8 είχε φτάσει με τον ΑΠΟΕΛ. Στο 8 είχε φτάσει. Ότι έχει, ναι, βλέπεις ότι εδώ για παράδειγμα έχει παίχτες από την Ακαδημία και η ομάδα παίζει μπάλα. Δηλαδή θέλει προπονητή, θέλει χημεία, θέλει λεφτά, θέλει τα πάντα. Εγώ πιστεύω ότι ο Άρης ο στόχος κανονικά είναι να κοιτάξει όσο πιο γρήγορα να μαζέψει τους πόντους για να μην έχει κίνδυνο υποβιβασμού. Ναι, δεν υπάρχει αυτό που λες, εντάξει, ας πάνω. Δεν υπάρχει. Δεν είναι αυτό, άστο να το δούμε, γιατί εντάξει. Καλά, τι είναι για τον Άρη, λέει. Για τον τι Άρη. Κίνδυνο υποβασμού, 18 πόντους έχει ρε. Μέχρι τώρα καλά το πήγαινες, τώρα λίγο μας τα χαλάς. Καλά, εδώ εσείς λέτε για Champions League. Τώρα μας τα χαλάς. Τι κίνδυνο υποβασμού. Θέλω λίγο να το δείτε, γιατί το πρωτάθλημα έχει πολλά παιχνίδια. Εντάξει, τώρα γύρισε εριστικός τώρα με αυτό που λες. Εντάξει, γνώμη του είναι. Βάζει αυτό που λέει. Καλά, εντάξει. Πόσο είστε από την κορυφή, ξέρετε. Από τον πρώτο, από τον ΠΑΟΚ. Πόσο για Ευρώπη σου μιλάω. Από τον ΠΑΟΚ πόσο είστε, πόσους βαθμούς. 11. Από τον ΠΑΤΟ πόσο είστε. 11.
Αυτό δεν λέει. Άρα πάμε και για πρωτάθλημα. Άρα κινδυνεύει η ΑΕΚ. Άρα πάμε και για πρωτάθλημα. Κινδυνεύει η ΑΕΚ. Που είναι από κάτω μου. Εφόσον κινδυνεύω, πάω και για πρωτάθλημα. Από κάτω μου, άρα κινδυνεύει. Αν πα για πρωτάθλημα, ναι. Άμα κινδυνεύω, πάω και για πρωτάθλημα. Αν πιστεύει ότι μπορεί να πα για πρωτάθλημα. Ναι. Εγώ δεν πιστεύω ότι μπορώ να πάω για πρωτάθλημα. Και εσύ, αν πιστεύει ότι μπορεί ο Άρης να πέσει, άρα πάει και για πρωτάθλημα. Εγώ δεν είπα ότι θα πέσει ο Άρης. Εγώ απάντησα βάσει τα λεγόμενα του Γιώργου. Και λέω. Ο άνθρωπο λέει αυτή τη στιγμή ότι βαθμολογικά είσαι ίδιους πόντους από την κορυφή, ίδιους πόντους από τον πάτο. Δεν είπα αυτό. Αυτό είπε ο άνθρωπος. Όχι, δεν είπα αυτό. Είπα να κοιτάξει να όσο δυνατόν να πάρει τους βαθμούς να σωθεί. Γιώργο, άκουσε με. Γιώργο, άκουσε με. Προφανώς δεν άκουσες την εκπομπή από την αρχή. Σου είπα στην αρχή ότι ο Άρης, η βαθμολογική θέση που είχε ο Άρης μέχρι πριν δύο αγωνιστικές, δεν ήταν η πραγματική θέση που άξιζε να είναι αυτή η ομάδα. Γιατί είχε έναν κακό προπονητή στον πάγκο, εξαιτίας του οποίου, έχασε πολλούς βαθμούς, όπως και με τον ΠΑΟΚ δεν έπρεπε να χάσει στο Χαριλάου, όπως και στα Γιάννενα δεν έπρεπε να χάσει, όπως και στον Πανιόνιο δεν έπρεπε να χάσει. Γιατί το υλικό του Άρη είναι καλύτερο και από τον Πανιόνιο και από τα Γιάννενα. Και σίγουρα μέσα στο Χαριλάου με 25.000 κόσμο δεν έπρεπε να χάσει. Από τον ΠΑΟΚ δεν έπρεπε να χάσει από τον ΠΑΟΚ με 25.000 κόσμο τη στιγμή που προηγείται στο δεύτερο λεπτό. Εξαιτίας του προπονητή που είχε ο Άρης λοιπόν, βρισκόταν σε αυτή τη θέση. Με την έλευση του Σάββατου Παντελίδη θα δεις ένα κυτρινό μαύρο τρένο το οποίο δεν θα έχει σταματημό. Και αυτό το λέω, κάνε λίγο υπομονή μέχρι την Κυριακή το απόγευμα. Και Δευτέρα εδώ θα είμαστε πάλι. Θα πάρεις τηλέφωνο και θα πεις. Ναι. Ακούστε λίγο, άλλο πράγμα είπα. Είπα, λέω, εγώ άμα ήμουν τώρα φύλαθρος ή οπαδός της ομάδας, έτσι, θα το πήγαινα έτσι, θα κοιτούσα να μαζέψω όσο πιο πολλούς πόντους μπορώ. Αυτό ήθελα να σου πω, να μην πετάνε τα μυαλά σας. Με τον ΠΑΟΚ εμείς παίξαμε ένα 30% και κερδίσαμε, ρε παιδιά. Όχι ρε φίλε, 30% έπαιξες. Αν έπαιξες 30% σου Χαριλάου, το μεγαλύτερο που έχεις παίξει μέχρι τώρα είναι 35% τότε. Άκουσε με. Όχι 30%. Την έχετε δει πολύ Μπαρτσελόνα, ρε φίλε. Γιώργο. Λες ότι πετάνε τα μυαλά μας. Λες ότι πετάνε τα μυαλά μας. Να σε κάνω μια ερώτηση. Ποιος είσαι η Μπαρτσελόνα? Να σε κάνω μια ερώτηση. Γιατί να μην πετάνε τα μυαλά μας, Γιώργο φίλε μου, όταν βλέπω έναν Ολυμπιακό να σέρνεται, να κερδίζει στο 93 τέσσερις φορές φέτος, όταν βλέπω μια ΑΕΚ η οποία ξεφτιλίζεται από τους πανηλιακούς. Έτσι, λοιπόν, για ποιο λόγο λοιπόν να μην πετάνε τα. Πανετολικούς. Λοιπόν, πανετολικούς. Για ποιο λόγο να μην πετά τα μυαλά μου. Όταν βλέπω τον Ατρομητάκο των 500 οπαδών, των 500 μέσο όρο εισιτηρίων, τον Πετομητάκο, έτσι, με χαμηλότερο μπάτζετ από τον Άρη, να είναι δεύτερος, για ποιο λόγο φίλε μου να μην πετάνε τα μυαλά μου. Όταν έχω 25.000. Γιατί δεν έχει καθιερωθεί στην Άρθρα Δημητρία. Όχι, κάνει λάθο. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα που λε. Κάθε τρία χρόνια πέφτει. Είναι χαζομάρα μεγάλη. Ο Άρης είχε πέσει το 2005 και ανέβη και βγήκε τέταρτος με εσένα από κάτω και την επόμενη χρονιά ξανά τέταρτος. Πάλι με εσένα από κάτω. Πάλι με σένα. Μετά πότε ξανά φίλε, συγγνώμη, όταν έχω παραγωγική ανύπαρξη. Όταν παραγωγικά είμαι ανύπαρκτος. Δεν με νοιάζει, ρε φίλε, τι είσαι, πέφτεις. Είμαι ανύπαρκτος όταν γίνονται στην ομάδα μου. Εγκληματικά λάθη γίνανε. Και μέρα είχα, εγώ είχα 75 σελίδες πόρες παραγωγικών λογιστών. Εγκληματικά λάθη. Δεν έπεσα. Ο Άρης δυστυχώς δεν είχε ποτέ καλούς παράγοντες. Οι οποίοι θα είχαν φράγκα και να χώνουν το χέρι στην τσέπη. Δυστυχώς. Αυτή τη στιγμή ο Άρης έχει έναν παράγοντα. Δεν θέλω να πω τη λέξη γιατί είμαστε τώρα. Ο οποίος έχει, να το πω, έχει πολύ βοριακά καλά. Ναι. Έχει πολύ βαριά. Ο οποίος σύμφωνα με τις οικονομικές του δυνατότητες κάνει ό,τι μπορεί. Έτσι. Και λέω, δηλαδή, πήρε παικταράδες. Έτσι, και εμείς γεμίσαμε το γήπεδο. Ναι. Γεμίσαμε το γήπεδο. Με μάτς με τη Λάρισα είχαμε 20.000. Παικταράδες. Με την έκανε 4 μπουλκουμέδες συνεχόμενες. Γιατί δεν είχα προπονητή, ρε φίλε. Άσε, ρε, το άσε. Όταν έκανε 3 νίκες είχε προπονητή. Όταν είχε προπονητή. Όταν έκανε 3 νίκες είχε προπονητή. Και πήγε έπαιξε 20 ευρώ να πάρει το πρωτάθλημα ο Άρης. Και το βέβαια. Και πάλι θα το πέσα. Στις 3 πρώτες αγωνιστικές. Προπονητάρα έλεγε ο Πάκο Ερέρα. Μπορεί να βάλω και άλλα χρήματα. Μπορεί να βάλω και άλλα χρήματα. Έκανε 4 μπουλκουμέδες. Με τους παιχταράδες. Με τους πεκταράδες που έχεις, έχασες από ΠΑΟΚ μέσα στο σπίτι σου, από ΑΕΚ στο φιλικό, τεσσάρα, με τη μισή ΑΕΚ και χωρίς κόσμο, με το άλλο το φιλικό, με την ομάδα του πρόεδρου σου, μέσα στο σπίτι σου με την ομάδα του πρόεδρου στο Ολυμπιακό, και με το Πανιωνάκι που λες ότι δεν έχει καλή ομάδα. Με ποιο προπονητή? Αυτή είναι η καλή παίκτη που πήρε. Ποιον είχα προπονητή? Ο πρόεδρος σου με κρατική επιχορήγηση τη ΣΕΤ του Τσίπρα. Ποιον είχα προπονητή? Με τον Όφη. Έναν γκρου. Ήταν εχθρικά αυτό. Αυτό μου προσκυνούσε στις πρώτες αγωνιστικές και πήρε στα διαρκεία σου. Είχα προπονητή τον γκρουμ του Χιμένεθ.
Καλά. Ξέρεις την Εγκρούμ. Αυτό που κουβαλάει τις βαλίτσες. Αυτόν είχα προπονητή. Θα πάω στα πόσα που αυτόν είχα προπονητή. Πάντα δεν πάω. Και θα γίνει ζήλι. Εγώ αύριο θα βάλω 100 ευρώ για κατάκτηση τίτλου του Άρη. Λοιπόν, με το Σάββα Παντελή. 100 ευρώ θα βάλω. Γεια σου Γιώργη. Καλό βράδυ. Έγινε μάγκε. Καλά. Πάμε στο διάλειμμα γιατί δεν κάναμε τον 11. Ένα λεπτό. Δύο λεπτά τέλο. Παιδιά, δύο λεπτά θα πάει. Δεν κάναμε. Τι να κάνουμε, φίλε τώρα. Να τον έφερουμε στην αναμονή. Έλα φίλε, μην καλετήπα και πριν. Δεν κάνουμε, Γιάννη. Πάρ' τους όλους τώρα. Έλα, πάμε. Καλησπέρα. Έλα, γεια σας, τι έγινε. Για χαρά, 23, 10, 2, 87 και 3, 8. Όλα μαζί τα διαλύματα. Όλα μαζί θα γίνει. Όλα μαζί. Έλα φίλε. Θουβού. Γεια σου, Θουβού. Να πω ρε παιδιά, δηλαδή αυτό που λέει ο Τάρης έχει δίκιο. Τις πρώτες αγωνιστικές είχε τελεία Αυγούστου που λέγανε κάτι, βέβαια 50 ευρώ στον Άρη και αυτά. Ποιο προπονητή είχαν τότε. Εντάξει, το όνομά σου, είπε Θουβού. Εντάξει, ρε φίλε, τι να κάνουμε, και εσείς προσαβίδι κάθε καλοκαίρι ήσασταν πρωταθλητές, να πούμε, Αυγούστου. Τι να κάνουμε τώρα, επειδή είπα 5-10 ότι ο Άρης πάει για πρωτάθλημα, τι σημαίνει ότι ισχύει. Βρε, εμείς ήμασταν, αλλά και τι ο Ερέρα ήταν άμπαλος. Ήταν αυτό που θα έπαιρνε το πρωτάθλημα που λέγανε. Εντάξει, άμα είπε κάποιος ρε φίλο ότι με τον Ερέρα θα πάρει ένα πρωτάθλημα, του το λες αυτό που το είπε. Τον βλέπει στο πόστο και τον. Δεν είναι τόσο πολύ αέρα, δηλαδή ρε παιδιά, ήμαρτο. Ρε φίλε, σου λέω, αν κάποιος είδε στο Facebook ή φίλο σου στην πραγματική ζωή στο Facebook, σου είπε αυτό το πράγμα, κοροϊδεψέ τον. Εμάς εμάς το λες. Εμένα τι μου το λες πάντα. Όταν γίνεται κάτι με τον Μπαφ, τον Δάσο το λέτε, είπατε εσείς. Εμείς, άμα γίνει κάποιος, όχι, δεν φίλε, τον έναν. Μα όχι, πιο πολύ το λέγατε, ρε παιδί. Εντάξει, πες, εντάξει, αφού το είπατε, το είπανε πολλοί και έκανες η καταμέτρηση. Θέλω να πω κάτι. Τάσο, με ακούς. Ναι, φίλε μου, ναι. Σήμερα είναι απλά Δευτέρα, Ναι, απλά. Φαντάζεσαι ο Πάοκ να έβαζε αυτό το γκολ, να το ακύρωνε, ξέρω εγώ, να έτρωγε ο Πάοκ τέτοιο γκολ, να το ακύρωνε. Ο Ολυμπιακός να βάζει τέτοιο γκολ ο Σάιτ και θα γινόταν σήμερα. Αλλά σήμερα είναι Δευτέρα. Ναι. Λέει, τίποτα, καλά. Είναι μια απλή Δευτέρα, όπως το λες. Στο Facebook όλα καλά. Όλα καλά, ναι, γιατί. Γιατί ρε φίλε, το έχουμε πει, το έχουμε δει και το ζούμε. Το έχουμε πει, το έχουμε δει και το ζούμε. Όλοι Ολυμπιακοί, Αεξίδες και Αριανοί είναι ένα φέτος. Ένα σώμα, μια ψυχή. Μπες στα post των Ολυμπιακών, μπες στα post των Αεξίδων και δες. Όλοι οι Αριανοί είναι με την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό. Όλοι σας, συνεταιράκια γίνατε. Από κάτω μου είναι η ΑΕΚ, ποιο με την ΑΕΚ είμαι. Από κάτω μου είναι η ΑΕΚ. Ανάποδο αράου του παίρνει ο ΠΑΟΚ, ήταν ανάποδο αράου. Από κάτω μου είναι η ΑΕΚ. Ή έβαλες ξανά τη βαθμολογία να δούμε λίγο που είναι η ΑΕΚ. Βάλε λίγο να δούμε που είναι η ΑΕΚ στη βαθμολογία. Την περνάς την ΑΕΚ. Τώρα την περνάς την ΑΕΚ. Και οι δύο απαλέψουν ποιος θα βγει έκτος έβδομος. Δεν συγκρίνουμε τώρα αυτό. Ποιο ρε. Η ΑΕΚ θα βγει, η ΑΕΚ θα τερματίσει τουλάχιστον 10 βαθμούς πάνω από τον Άρη. Εντάξει, για να το λέω. Το λέω εγώ, γράψτε. Είναι τέλος Νοεμβρίου που δεν γουστάρω. Μακάρι να βγει ο Άρης πάνω από την ΑΕΚ. Σε ηχογραφήσω μισό λεπτό το κινητό. Μακάρι. Πες το πάλι. Μακάρι να βγει. Μακάρι, μην με τραβάς. Σε ηχογραφώ. Δεν λέω αυτό, ρε. Λέω, η ΑΕΚ θα τερματίσει τουλάχιστον 10 βαθμούς πάνω από τον ΑΕΚ. Το ξαναλέω. Εγώ άλλο λέω, παιδιά. Εγώ άλλο λέω. Αυτό που είπα, Τάσο, είναι απλά Δευτέρα. Εμείς ένα ανάποδο αράο του παίρνουμε και μέχρι και το LIFO, πώς θα λένε αυτά τα site, και το Athens Voice. Βάζει φωτογραφία τον Πάοκ. Ατρελαθούμε, ρε. Έτσι είναι, φίλε. Δηλαδή, ήμαρτον. Έτσι είναι, φίλε. Δεν πειράζει. Θα πάρεις το πιο καθαρό. Αν το πάρεις φέτος, πρώτα ο Θεός, θα πάρεις το καθαρότερο πρωτάθλημα των τελευταίων 50 ετών. Συμφωνώ μαζί σου. Αυτή την καθυστέρηση των 7 λεπτών παραπάνω στα αποδυτήρια του ατρομή του, εγώ κάτι. Αυτό ήταν ένα μήνυμα. Ένα ηχηρό μήνυμα. Δεν έβγαινε. Δεν βγαίνανε αφού φάγανε τραμπούκο. Μπήκε μέσα ο Καραπαπάς, ο Μοδέστο και ο Καρεμπέ και κάνανε τραμπούκο στο Ευαγγέλου. Στο δικό του το παιδί. Σήμερα είναι απλά Δευτέρα. Στο ημίχρονο πήρα καροτσάκι και το διαιτητή να τον πάνε με στην Κισούνα. Τίποτα. Είναι απλά Δευτέρα σήμερα, ρε παιδιά. Ναι. Να σου πω κάτι όμως. Στην Αθλητική Κυριακή Μούγκα. Στο Open το είπανε. Πρώτος έπαιξε ο Ολυμπιακός στο Open. Στο Open, ναι, στο Open λέω για την μπούκαρε του Καραπαπά. Α, δεν ξέρω, δεν είναι. Για το πέσιμο στον Ευαγγέλου. Ξέρω, ούτε καν το είδα, για τα μπινελίκια του Τωροσίδη στον Χατζησαία. Και περισσότερη ώρα η ΑΕΚ από τον ΠΑΟΚ. Και ο Άρης 3 λεπτά. Τέλος πάντων. Περισσότερη ώρα. Και ένα τελευταίο και να. Αύριο έχω πάρα πολλά να πω γιατί σήμερα δεν μπορούσα να πω τίποτα. Αυτό που είδα χθες, εγώ στο δεύτερο ημίχρονο ατρομή του, είδα ένα κουλούρι και ένα Χατζησαία. Κάπως και το Γιαννούλη που τραβούσε λίγο να παίρνουν. Είδα άλλους 8 παίκτες, αβαβά. Τώρα δεν ξέρω τι έγινε. Αύριο μπορεί να έχει 1030 βαθμούς, δεν ξέρω. Μπορεί, Θουβού, να είσαι καλά, Θουβού. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Θουβού. Στον επόμενο. Καλησπέρα. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Ναι. Έλα. Καλησπέρα. Oh. Ναι. Καλησπέρα, Διά. Καλησπέρα. Χαίρομαι που σας ακούω εσάς τρεις. Το όνομά σου, Αθήνας. Το όνομά σου. Νίκος λέγομαι. Έλα, Νίκο. Από την Αθήνα τηλεφωνώ. Την Αθήνα. Και είμαι ΑΕΛ. Τι είσαι? ΑΕΛ.
Λάρισα. Σε ακούμε, φίλε. Στην Αθήνα σε ποιο μέρος μένεις, φίλε? Μένω κέντρο Πανόρμου. Πανόρμου. Ναι, πάμε. Στο Λαρισαίος είναι προφανώς και ζει. Στο 12, είναι ο Θυρωρός από το 12. Πανόρμου 12, ο Θυρωρός είναι. Έλα, φίλε, σε κατάλαβα. Ήμουνα και στο Λαϊκό Δικαστήριο Τρέγια όταν έγινε η εισβολή. Α, όταν έκανα την μπούκα στο Καραφλοκόρακα. Ήσουν αυτός με το κινητό, πήγε να τον γράψει. Εσύ ήσουν, ρε? Όχι, όχι, όχι. Εγώ ήμουν πίσω, μιλάω τελευταίος στο Λαϊκό Δικαστήριο. Καλά του τάχωσα του Θουβού. Ναι, ωραίος, ωραίος. Έτσι, αντρίκια. Πάμε τώρα στις ομάδες μας, άστο αυτό. Γι' αυτό σε γουστάρω. Να είσαι καλά. Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι στους φίλους Αριανούς εκεί πέρα. Σε ακούμε. Τελικά ο κόσμος το Άρη, ναι, το αρέσει ο πρόεδρος του ή όχι? Δεν μπορώ να καταλάβω και δεν έχω ακούσει μια σωστή, μια τεκμηριωμένη απάντηση. Θα σου ακούω, θα σου απαντήσω ποιον, εγώ. Ποιον... Ο στόχο, περίμενε, εγώ να απαντήσω. Προφανώς δεν ακούσε εκπομπές. Όχι, γενικά ακούω. Ωραία, ωραία. Ο κόσμος του Άρη, εγώ θα μιλήσω σαν ένας κόκκος του κόσμου του Άρη. Ο πρόεδρος, ο εκάστοτε πρόεδρος του Άρη, κρίνεται από τα αποτελέσματα. Όταν τελειώσει η θητεία του στον Άρη, όταν τελειώσει σε 5 χρόνια του χρόνου, σε 20 χρόνια, δεν ξέρω, τότε θα γίνει απολογισμός. Μέχρι τώρα ο πρόεδρος του Άρη έχει γράψει τη δεύτερη πιο μελανή σελίδα στην ιστορία του Άρη, την έχει γράψει. Αν μπορέσει όλο αυτό να το γυρίσει, δηλαδή να πάρει μαζί του κάποιον τίτλο ή τίτλους, και ο Άρης να έχει μια ανωδική πορεία, θα σβήσει αυτό. Τα πεπραγμένα είναι μέχρι στιγμής αυτά. Και φυσικά για φέτος, αν δεν βγει ο Άρης στην πεντάδα, είναι αποτυχία τετράδα, μεγάλη. Τετράδα λέω εγώ. Τετράδα λέω εγώ. Αγωνιστικά πάντα. Από το αγωνιστικό δεν κρίνεται. Έτσι είναι. Από τους στόχους. Όχι, όχι μόνο αγωνιστικό. Γιατί άμα. Άμα κρίνω εγώ με αυτά που λέμε τον Κούγια, δεν είναι μόνο αγωνιστικό. Ναι. Είναι το αν υπάρχει, και... το αν υπάρχει οικονομική ηρεμία στην ομάδα, πληρώνονται όλοι. Αν οι στόχοι που βάζει η ομάδα στο τέλος χρονιάς έχουν επιτευχθεί ή όχι, αυτά είναι τα δύο νομίζω. Δεν νομίζω να υπάρχει άλλο. Πάντως, εγώ σαν τρίτος κρίνω τον Καρυπίδη καλό, ο πρόεδρο. Θα ήθελα πια να. Θα δείξει. Εντάξει, ο Καρυπίδης μέχρι στιγμής το πάει καλά το έργο. Έχει κάνει το καλοκαίρι. Έχει καταφέρει να φέρει τον κόσμο στο γήπεδο, σωστό να συσπυρώσει τον κόσμο. Να κάνει καλή ομάδα. Ναι, να φέρει καλούς παίκτες, να κάνει έναν προπονητή, ο οποίος Ισπανό, ο οποίος μάζεψε ένα πολύ, έφτιαξε ένα πολύ ωραίο ρόστερ. Έτσι. Από εκεί και πέρα όμως γίνανε κάποια λάθη αγωνιστικά, γιατί ο συγκεκριμένος προπονητής δεν ήταν τόσο καλός στο κουτσάρισμα. Το απέδειξε στο παιχνίδι. Στο πρώτο παιχνίδι, στο εκτός έδρας με τα Γιάννενα, που ήταν πολύ εύκολο μάτς για τον Άρη να το κερδίσει, με το υλικό πάντα που έχει. Δυστυχώς κατάφερε σε αυτό το παιχνίδι ο Άρης να μην πάρει ούτε χ. Για μένα 100% ευθύνη είχε ο προπονητής. Ναι, όπως και σε επόμενες. Ναι, ευτυχώς τον άλλαξε γρήγορα. Και από εδώ και πέρα θα δούμε έναν άλλον Άρη, ένα διαφορετικό Άρη. Έναν Άρη ο οποίος θα παίρνει τα αποτελέσματα ακόμα και όταν δεν παίζει πολύ καλά και όταν δεν έχει κατοχή 70 και 80% όπως είχε με τον Ερέρα. Θα δούμε, γι' αυτό σου λέω ότι ο πρόεδρος μας αυτή τη στιγμή τα πάει καλά. Έχει τη στήριξη του κόσμου. Βλέπεις, 25 ευρώ το εισιτήριο έχει στη Θηρά 2 την Κυριακή. Και πάμε για νέο sold out. Λοιπόν, 25 ευρώ ξέρεις τα πει, φίλε, εισιτήριο. Μόνο με τον ένα μεροκάματο είναι. Δηλαδή, ο άλλος δουλεύει όλη μέρα για να τα δώσει. Στον πρόεδρο, για να τα δώσει, για να τα δώσει στην ομάδα τα λεφτά, έτσι. Εμείς δεν πηγαίνουμε ένα ευρώ, τι μου λέτε τώρα. Ναι. Για τον Κούγια, έχουν προβλήματα με τον Κούγια. Ναι, ναι, με το ξέρω. Έχουν ένα ευρώ εισιτήριο. Καταλαβαίνετε, ένα ευρώ εισιτήριο. Και εσείς δεν έχετε πρόεδρο καταρχήν. Προφανώς για να καταλάβω, Γιώργος είπαμε, Γιώργος. Νίκος. Νίκος. Ο Νίκος ήθελε να σας κάνει ευθέως την ερώτηση, αλλά το πήγε λίγο στα πλάγια. Δεν σας ενοχλεί που ο κύριος Καρυπίδης έχει δηλώσει πως είναι Ολυμπιακός από μικρό παιδί? 100 φορές την απάντησαμε. Εγώ την απάντησα. Δεν μπορώ να την πω. Αυτό ήθελε να πει. Όχι, να δεν ήθελα να πω. Δεν ήθελα να πω αυτό, Τρέγια. Αυτό λες εσύ. Δεν ήθελα να πω αυτό. Απλώς ότι ακούω το ράδιο, άκουσα λίγο, άκουσα πολύ σήμερα και άκουγα τον Νίκο να λέει για τον Καρυπίδη και αναρωτήθηκα λίγο. Κοίταξε λίγο, ο Νίκος είναι λίγο ενθουσιώδης τύπος. Δηλαδή έκανε δύο νίκες τώρα ο Άρης με δύο ομάδες Β' Εθνικής. Δύο ομάδες Β' Εθνικής είναι. Τώρα μου πεις και ο Άρης Β' Εθνική ήταν πέρσι. Ναι. Έκανε δύο νίκες με δύο ομάδες Β' Εθνικής και άρχισε να μιλάει για τριάδες, για τετράδες, για παρτούζες. Για Champions League, για πρωταθλήματα και δεν είναι έτσι. Ναι. Κάτσε να δούμε. Εντάξει. Ωραία, καλώς, σωστά μιλάς ως τώρα.
κάποια πραγματάκια. Έκανε καλό ντεπούτο ο Παντελίδης. Ωραία, οκ. Okay. Τυχερά, τυχερά, ξετυχερά. Έχω κέρδισε. Μεγάλη περιέργεια. Έχω μεγάλη περιέργεια. Πήρε Δευτέρα θα ακούσω την εκπομπή. Ναι. Θέλω ναι. να δω αν θα πεις και τον Παναθηναϊκό ομάδα Β' Εθνικής και ομάδα με. Όλοι. Γιατί έτσι, κέρδισα δύο ομάδες δηλαδή Β' Εθνικής. Τώρα παίζουμε μια ομάδα καλή. Είναι Β' Εθνικής. Παίζει με μια πολύ καλή ομάδα. Παίζει μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Την οποία δύσκολο θα πάρει χ. Δύσκολο να πάρει χ αυτήν την ομάδα. Θα το δούμε αυτό. Εκτός αν θεωρείτε τον Παντελίδη πολύ καλύτερο προπονητή από τον Δόνη. Εγώ τον θεωρώ. Εγώ τον θεωρώ καλύτερο προπονητή. Εγώ προσωπικά τον θεωρώ καλύτερο προπονητή. Εγώ θεωρώ πήρε ο Παντελίδης πήρε ένα χωριό της Αρκαδίας και το έβγαλε στην Ευρώπη. Τέλος. Εγώ θεωρώ τον Δόνη, τον ήθελα και το καλοκαίρι να σου πω. Πάντως ο Λουτσέσκου είναι καλύτερο και από τους τρεις. Σίγουρα. Ο Λουτσέσκου είναι ο Γκουαρδιόλα είναι οι δύο. Κοίταξε λίγο. Είναι ο Γκουαρδιόλα. 40 παιχνίδια από πέρσι, ναι. Νίκο, να μαθαίνεις και εσύ να τα ακούσεις αυτό. Έχει 36 νίκες. Με τον ΠΑΟΚ των 30 εκατομμυρίων. Καλό υλικό. Τρεις ισοπαλίες. Καλό υλικό. Και μία ήταν τρίπολη. Καλό υλικό. Στα μάτς που, δυσκολευόμαστε, βλέπει Αστέρας Τρίπολης, τα πεναλτάκια. Να σε καλά, Νίκο. Να σε καλά και να σε ακούμε. Ποιος? Άλλο. Να σε ακούμε πιο τακτικά. Άλλο να σε καλά. Δεν τα βλέπω όλα τα μας του ΠΑΟΚ, ρε φίλε. Εκεί θα έτυχε να το δω. Βέβαια, το πέναντι του Ζαμπά μέσα στον Όφι δεν το λες. Κέρδισε τον Όφι πέσω. Κέρδισε τον Όφι. Κέρδισε. Έλα, πάμε στον επόμενο. Τι σημασία που του κέρδισε. Πάμε στον επόμενο, καλησπέρα. Δύο κόκκινες Τρίπολης με 9 από την Ελλάδα. Έλα, φίλε. Γεια φίλε, ανάγωγη είναι, sorry, ζητάω εγώ συγγνώμη. Εντάξει, αυτό το ξέρει ο κόσμος ότι είμαστε ανάγωγοι. Ο Ηγεσίας δεν έβγει σήμερα. Γι' αυτό μας γουστάρει. Ο πιο αντικειμενικός Αριανός, ο Ηγεσίας. Έλα, φίλε, το όνομά σου. Γεια σας, γεια σας. Να κάνω μια ερώτηση στον Τάσο. Έλα, Παναγιώτης είσαι. Όχι, όχι. Ποιο είσαι. Νίκος. Γεια σου, Νίκο. Κι άλλος Νίκος. Από πού μας παίρνεις, Νίκο, αν θες. Από εδώ, Θεσσαλονίκη, ανάληψη. Να, γεια σου Νίκο, καλώς όρισες την εκπομπή. Καλώς όρισες. Ναι. Να ρωτήσω τον Τάσο, γιατί είναι όψιμος μπασκετικός. Ναι. Ρε Τάσο, ξέρεις καθόλου τη διαφορά τίτλων μεταξύ Άρη και ΠΑΟΚ? Δεν τη θυμάμαι, μιλάμε. Φίλε. Δεν τη θυμάμαι. Ξέρω το αποτέλεσμα του Σαββάτου όμως. Το ξέρεις, πολύ καλά το ξέρεις. Μπράβο. Εντάξει. Καλά σου. Έγινε, πάει αυτό. Ναι. Κέρδισα, το μιλάμε τώρα λίγο γενικότερα. Πώς δηλαδή, όχι αποσπασματικά. Φίλε Νίκο, φίλε έχεις 11, Νίκο. Άκου τώρα. Έχεις 11 τίτλους να πούμε. Mm. Έχω 21. Όχι, 7 τίτλους. Λοιπόν. Στον μπάσκετ και... 7 έχει. Δεν έχει. Στον μπάσκετ 7 έχει ο ΠΑΟΚ. Δεν έχει 11. 7 έχει. Μπερδεύτηκα και εκεί. Και έχουμε 21. Πέρα από αυτό. Λες συνέχεια. Έχω φέρει τον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο. Στην πόλη, λέει. Ναι, στην πόλη, ναι. Εντάξει. Αλλά... Ψέματα είναι. Όχι καθόλου. Ναι, αλλά δεν εξηγείς ότι βολόδερνες στο δεύτερο τη τάξη ευρωπαϊκό τίτλο, γιατί εκεί σε είχε υποχρεώσει ο Άρης να είσαι. Και όταν έπαιξε ο Άρης, και όταν ο Άρης έπαιξε την πρώτη χρονιά που έπαιξε αυτό, το πήραμε μία ήττα. Α, μπράβο. Κρατάω αυτό που έχει γράψει η ιστορία. Τώρα αυτά που λες είναι δευτερεύοντα. Η ιστορία έχει γράψει. Πώς δευτερεύοντα, δηλαδή ποιο είναι το ψέμα. Μισό λεπτό, ρε παιδί μου. Άμα θα μπεις λίγο ιστορικά και δεις, θα δεις ότι η πρώτη ομάδα μπασκετική στη Θεσσαλονίκη που έφερε ευρωπαϊκό τίτλο είναι ο ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης, φίλε μου. Τι να κάνουμε, άλλοι πήγαιναν στα Final Four, άλλοι φέραν τον τίτλο τον ευρωπαϊκό. Τι να κάνουμε. Το είπαμε αυτό, ναι, αλλά θα κάνεις από κάτω την διευκρίνηση. Δεν έχει καμιά διευκρίνηση αυτό. Γιατί άλλη δουλειά του ναύτη και άλλη του κατηλανάτη. Έφερε τον πρώτο ευρωπαϊκό. Αλλά για να δεις και τι σωστός είμαι, δεν μπορώ να σου τη βγω στο μπάσκετ, ρε φίλε. Στο μπάσκετ ήσουν ανώτερος εκείνα τα χρόνια. Και σαν τίτλους. Δεν μπορώ να σου μιλήσω για μπάσκετ. Τη στιγμή που έχεις 10 τίτλους παραπάνω από μένα, πόσους έχεις. Έτσι, ναι, εντάξει. Αλλά δες και σε αυτό ρε παιδί μου, ήσουν, άκου τώρα να δεις, άλλο σφάλμα δικό σου. Στο μπάσκετ, ο μόνος τότε που σε κοντράριζε και σου πήρε τίτλους ήταν ο ΠΑΟΚ. Κανένας άλλος. Γιατί το δίδυμο Γκάλι Γιαννάκη δεν ξαναβγήκε ποτέ στην Ελλάδα, φίλε. Σωστό αυτό. Τέλος πάντων, ρε παιδιά, οι παράνομες υλοποιήσεις. Και βέβαια τότε δεν είχαμε και την topic control. Δεν τα είχαμε αυτά, ναι. Ναι, και Hall of Fame και δηλαδή. Εντάξει, άσε την αλήθεια. Τώρα, όσο και το ποδόσφαιρο. Μην το λες Hall of Fame, νομίζω ότι είναι σαν του Ιτσάδικο στην Νεάπολη. Ωραίο, τα μπαμπάτσικα. Δεν το χωνεύω, ρε φίλε. Δεν το χωνεύω το Γκάλι, αλλά ήταν παιχτούρα, ρε φίλε. Τι κάνουμε τώρα. Δεν το πάω μία. Από σένα περιμένουμε να μας το πεις. Άσε, τελείως. Είπαμε, υπάρχει τώρα το Hall of Fame και τα περάσαν και από εσάς. Ήσασταν κολόφεροι. Μια που είπες, Νίκο. Νίκο, τώρα, Νίκο, να τον κάνω μια ερώτηση. Εγώ δεν τον ήξερα τότε, ήταν μικρός. Έκανε σκοπάνω από το σχολείο να πας να δεις Γκάλι? Όχι.
Όχι. Τον είδα, επειδή ήμουν... Να μην, ακού τώρα. Κάτσε λίγο, βρε. Επειδή από μικρός δεν το χώνευα τον Άρη, ρε παιδί μου. Δεν το χώνευα. Περίεργο. Ναι. Όπως και εσύ τον πάω. Έρχεται μια μέρα στο κλειστό της Νεάπολης. Τότε μόλις πρώτο είχε έρθει. Ο Γκάλης. Και παίζουμε εμείς τα ηλίθια, με κοντά μπαντελονάκια. Πότε είχε έρθει, ρε. Το 79 το καλοκαίρι του 79. Τέλειο 79. Όχι. Καλοκαίρι 79. 80-81. Καλοκαίρι 79. 80 ήρθε. 10-11 χρονών πίσω από το. 80, ρε. Το καλοκαίρι του 79 έρθει. Πιο 80. Ναι, ο Τσιλιγκαρίδης τον έφερε το καλοκαίρι του 79. Άκουγα. Πίσω από το πρώτο πρωτάθλημα. Το 79 το Μάιο. Πίσω από το κλειστό. Αυτό σου λέω. Καλοκαίρι του 79 έρθει. Πίσω από το κλειστό τη Νεάπολη. 80-81 πρέπει να είναι. Πηγαίναμε, είχε ένα γήπεδο. Αυτό με δύο μπασκέτες, χωρίς αυτά και παίζαμε εκεί. Και περνάει η αποστολή του Άρη με τον Γκάλι από εκεί πέρα πίσω. Ρε Φίλιξη, τι έκανα. Τον προσκύνησες. Όχι. Πήγα, το πέταξε την μπάλα στο κεφάλι. Τον Γκάλι. Σοβαρά, τον Γκάλι. Δεν είναι. Τίποτα, γέλασε. Καταρχήν δεν έβλεπα καλά, δεν τον πέτυχα. Δεν μπορεί να μην τον πέτυχε γιατί είχε μαλλιά φάνα. Δεν ξέρω αν είχε μαλλιά φάνα, αλλά σαν αρκούδα τρίχα είχε στο. Στον νόμο επάνω. Α, το όχι, όχι, αφάνα μεγάλη. Αφού το φώναξε ένα, κοίτα το λέει Νίκο. Ναι, να ντύνεσαι καλύτερα, λέει γιατί άρχισε το κυνήγι τη αρκούδα να μην σε πυροβολεί και ένα κυνηγό τον ήλιο. Κατάλαβε. Και γελούσε, ξέρει. Κάτι άλλο και κάτι άλλο. Τα του λαγού, ναι, έλα, φίλε, έλα. Γιατί άκου τώρα λίγο χαμηλά την μπάλα και στο ποδόσφαιρο. Γιατί φαίνεστε. Πεχταρά όμω. Για πε. Περίμενε τώρα φέτο. Λόγω ανυποληψία, όχι ότι δεν παίζετε καλύτερα από όλου, αλλά πε τώρα εσύ αντικειμενικά και με το χέρι στην καρδιά. Είσαι ικανοποιημένος από αυτούς, δηλαδή που ψοφάς πρώτο για καλό θέαμα και μετά είσαι διψασμένος για τίτλο. Είσαι ικανοποιημένος 100% την ομάδα. Δεν πιστεύω να πεις. Αντίθετο είναι. Τώρα... Αδερφέ, ψοφάω για το αντίθετο. Πρώτα για τίτλο και μετά για θέαμα. Εντάξει. Σωστό είναι αυτό. Το πήρες το τίτλο, εντάξει, το κυπελάκι, εντάξει. Πήρες. Δύο το πήρα... ένα το περσινό το δικαιούσου, Νίκο... του Βόλου, άστο, ξέχνα το. Νίκο, τη νέα χιλιετία έφερα 4 από αυτά που έχεις να πάρεις ή 50 χρόνια. Άστο, μην το ψάχνεις. 8 τίτλους έχω και δεν έχεις κανέναν. Εκείνο που πήρα εγώ το τελευταίο. Ποιον είχα αντίπαλο στο Καρτατζόγλιο. Πού? 4 τίτλους. Τότε γεννήθηκα, έφυγε το 70. 4. Έλα τώρα το θυμάσαι. Το κύπελο που πήρε ο Άρης, να πούμε ποιον είχε. Άρης Πάοκ, ρε φίλε, εσύ κέρδισε. Τον Πάοκ κέρδισε. Από τότε πότε έβαλες γκολ σε τελικό, πες μου. Δεν μετράει. Όχι να πάρεις κύπελο. Δεν βάλαμε εδώ, πέσαμε κιόλας και κάναμε και φτιάξαμε. Δεν μετράει ούτε το 70. Ήταν ασπρόμαυρη τηλεόραση. Δεν μετράει, φίλε. Ξέχνατες. Γιατί σε παραφέρω λίγο στην πραγματικότητα, ναι. Χωρίς να σε χλεβάζω, σου λέω ότι πέρσι να πούμε σε απέκλεισαν τα καρσόνια της Σουηδίας, λόγια του Ζαγόρα, και φέτος να πούμε είχες υποτιμητικές σύντες, ας πούμε, από... Τα λόγια του Ζαγόρα, ομάδα... φίλε, για τον πάω κράτα τα εσύ, εγώ δεν τα δέχομαι. Γιατί δεν τα δέχεσαι. Γιατί δεν τα δέχεσαι, επειδή δεν παίζω αγώνα, δηλαδή, δεν τότε... όλα, το κατάλαβα. Γιατί, δηλαδή τώρα εσύ χάρηκες ή είπες ότι ήμασταν ισοδύναμοι, εσύ θα έμπαινες σε ομίλους με λίγο. Την σουηδική ομάδα που δεν ξέρει μάνα της. Το χωριό της Σουηδίας, και πήγες και δεν μπορούσες να παίξεις. Άκου λίγο ρε, σαρδελώζουμε. Αυτό το χωριό της Σουηδίας, ξέρεις που έφτασε, ξέρεις ποιους κέρδισε. Άσε τι έφτασε μετά τι έκανε, δεν μπορούσες, ξέρω εγώ τι. Κέρδισε και την Arsenal. Αυτό ήταν πυροτέχνημα. Δηλαδή, μπράβο. Εντάξει, έγινε μια φορά πυροτέχνημα. Να σου πω και κάτι. Ο Ζαγόρας έπρεπε να λέει ότι όταν εγώ αποκλειόμουν από αυτό το χωριό της Σουηδίας, που έκανε φανταστική πορεία στην Ευρώπη και κέρδισε μεγαθύρια, η δική σου η ομάδα και η ομάδα που παίζει φέτος και ψιλοαβαντάρει, ήταν σε άλλη κατηγορία. Πού είναι? Ήταν σε άλλη κατηγορία. Οκ, φίλε μου, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, καλό σου βράδυ. Αχ, δεν πρόλαβα. Ρώτα λέει αυτό που μιλάει για το ευρωπαϊκό. Γιατί δεν πήρε ο Άρης το κυπελλούχο το Κόρατς πριν βγει στον πρωταθλητριό το 85. Δεν και πριν. Έτσι λέει ο φίλος. Γιατί, γιατί δεν είχε τότε καλή ομάδα, γι' αυτό δεν πήρε. Ναι, μισό λεπτάκι λίγο. Όταν έκανε καλή ομάδα, το πήρε με μία ήττα όμως. Λέει ο φίλος ο Βαγγέλης. Άρα με το λεγόμενο Άσο Μπουγάτσα, τώρα που ανέβηκες και πάλι φέτος, θα βγεις πάνω από τον ΠΑΟΚ. Με βάση την κίτρινη στατιστική σου, λέει, και γελάει. Ναι, κοίταξε. Για Ευρώπη το λέγαμε. Όπου απαμυζιάζεις. Όχι, το λέγαμε πάνω σε αυτό που έλεγε ο Άρης. Εγώ είπα, όχι, με είπες, ένα λεπτό, με είπες εσύ ότι ο Άρης ανέβηκε φέτος, έτσι, άρα δεν μπορεί να βγει... Όχι, σου είπα να καθιερωθείς πρώτα στην Ελλάδα. Να καθιερωθείς. Και σε απάντησα εγώ. Το 2005 είχα πέσει και ανέβηκα. Το 6 που ανέβηκα καθιερώθηκα, γιατί βγήκε κατευθείαν τέταρτος. Όχι, άλλο θα λες, άλλο θα λες.
Το 5 ανέβηκα και κάναμε και εκπομπές τότε μαζί. Μαζί, ναι. Γιατί όταν ανεβήκαμε δεν μας είπε στο 5 να καθιερωθούμε και την ίδια χρονιά. Αυτό που είπα τον Ραπτόπουλο. Πολύ σωστή ερώτηση. Αυτό που είπα τον Ραπτόπουλο. Γιατί δεν είχατε πέσει 3 φορές. Α, γι' αυτό. Ξαναπέσατε. Ξαναπέσατε. Και εγώ λέω τώρα. Και εγώ λέω. Και ωραία, εντάξει. Και εγώ λέω τώρα και απαντώ. Και απαντώ. Και λέω ότι το 2006 λοιπόν. Όταν ο Άρης ανέβηκε από τη Β' Εθνική και βγήκε τέταρτος, είχε χειρότερη ομάδα και υλικό από αυτό που έχει φέτος. Γι' αυτό σου λέω ότι ο Άρης φέτος θα πάει για την τριάδα και όχι για την πεντάδα που λέει ο Ζάχος. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα πάει για την τριάδα. Γιατί το έργο του. Άκου το καλύτερο. Θα βγεις εκ το έβδομο. Και ποιο εισπυρωμένο κόσμο. Και ποιο εισπυρωμένο κόσμο τον οποίο τον έφερε στο γήπεδο ο τεράστιος Θεόδωρος Καρυπίδης. Λοιπόν, στον επόμενο. Ο τεράστιος εδηλωμένος οπαδός του Ολυμπιακού δηλαδή. Στον επόμενο. Πώς γίνατε έτσι, Αριανή, ρε. Λίγο αυτό δεν σας έμεινε. Τα, όπως από εδώ στο Σάκη τον Αγοράκης. Πώς γίνατε ρε. Δηλαδή εσένα προσωπικά ρε Μπουγάτσα που σε ξέρω ότι είσαι αρσενικός γι' αυτό να έχεις οπαδό του Ολυμπιακού πρόεδρο και να το γλύφεις και να τον επιφημείς. Όχι ρε φίλε. Άμα πολεμάει για τα συμφέροντα του Άρη δεν με ενδιαφέρει τι ομάδα είναι. Όπως και εσένα δεν σε ενδιαφέρει. Για συμφέροντα του Άρη. Έπεσε με το Περιστέρι στο μπάσκετ και αυτός πηγαίνει τον Ολυμπιακό. Τι σχέση γι' αυτό, ρε φίλε. Τι σχέση γι' αυτό. Α, τι σχέση γι' αυτό. Αωρέιστε, ρε. Αωρέιστε. Τα είπαμε αυτά στην κουβέντα. Ρε. Στον επόμενο, καλησπέρα. Στον επόμενο, αν πράγμα δεν μας συμφέρει. Τα σχολεία σα, τι να με συμφέρει. Μένα το λες. Πάμε, πάμε. Έλα, φίλε. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Έλα, βρε. Από το ίντερνετ ακούει. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου, Γιώργη Ζαγόρα. Όχι, ο Νίκος είμαι. Ξέρω, βρε, πέρασε ο Γιώργος, μπήκε στούντιο Ζαγόρας τώρα, λέω. Πριν κανένα μήνα είχα πάρει παιδιά. Γεια σου, Νικόλα. Αν με θυμάστε, με συγκίνησες, Τάσο, αυτό που αναφέρεις στην Νεάπολη, θα σου σκαλίξω λίγο τη μνήμη. Ήσουν και εσύ εκεί. Είναι η έκθεση, ήμουν αμέσως στο γήπεδο, η έκθεση, λόγω εκθέσεως, έπαιζε με τη Λεμάνο Άρης. Ναι, α, μπράβο. Που έφτασε στους 4. Ναι. Στον Ιμικελικό έφτασε. Και έπαιζε ο Στρόφσκι. Έπαιζε ο Στρόφσκι. Έτσι. Ποια χρονιά ήταν, Νίκο? Έτσι όπως θα λες. 84, Οκτώβριο. Και είχε γίνει και θέμα αν θα παίξει στη Νεάπολη ή όχι. Δεν θυμάμαι εγώ. Εγώ είχε χίλιες δραχμές στο εισιτήριο. Ναι, εγώ είπα 81-82, δεν θυμάμαι να καλά, ναι. Είναι τότε που έφτασε τα ημιτελικά που έσπασε το χέρι του Γκάλης. Ήρθε στην Νεάπολη, τον είδα στο Χριστόεταρ και του πέταξε την μπάλα σου. Ναι. Έγινε, ήταν η έκθεση, ήταν τα Δημήτρια και τα το παλέτε σπόρι ήταν κατηλημένο. Τα Δημήτρια, πω. Τα Δημήτρια. Άστα να πάνε. Νεαπολίτης είσαι. Λοιπόν, είσαι το Ρέι. Να σε φτιάξω λίγο μια που ανέβερσα για την Αυστραλία, για να φτιάξω το φίλο μου τον Τρούλινγκ και τον Μπουγάτσα. Ναι. Ξέρεις ότι από την Αυστραλία είχε φέρει ο Πάκ τον Τζάρλι Γιάνγκο και τον Τζόνι Αναστασιάδη. Βέβαια. Το καγκουρό, ρε φίλε, βέβαια. Στο κλαμπ ΠΑΟΚ Μελβούρνης, που είναι το μόνο επίσημο ανεγνωρισμένο στην Αυστραλία που υπάρχει, ούτε Ολυμπιακή ούτε Παναθηναϊκή. Ξέρεις τι έγινε με τον Τζόνι? Είμαι ΠΑΟΚ όφη στο γήπεδο, στην Τούμπα. Και στα επίσημα και βρίζουν συνέχεια τον Αναστασιάδη. Ένα παίκτη ο Αναστασιάδης έχει κάρτες. Ναι. Είναι από πίσω και γελάει μαζί με τον Λαγωνίδη και τον Σκαρτάδο. Ναι. Και γελάνε. Ήταν κάτι που αξίζει εκεί. Ακούει. Που βρίζανε τον παίκτη ενώ είχε κάρτες. Ναι. Κάτι, ξέρεις, κάτι που άμα βρουν μια μπάλα την πάσα του είπα. Ναι, προπονητές του γηπέδου. Τον Νίκ Κατσίκη από πού τον είχε πάρει ο... Τον Νίκ Κατσίκη, τον Νίκ Κατσίκη ήταν ο Τόμ Κατσίκης και ο Νίκ Κατσίκης. Τι γέλιο είχα ρίξει με τους Κατσίκηδες. Λοιπόν, αλλά τώρα θα σας φτιάξω πιο καλά. Κατσίκης είχε πει... Το Τζέκο τώρα ο Κατσίκη, ο άλλος ο Μάτζικ. Θα σας φτιάξω πιο πολύ. Όταν έφερε τον Κόρφα και τον Κλάδη. Άκουσε να δεις κάτι. Ο Πίτο Παπαγρόνης. Θα σου πω για αυτούς τώρα όλους. Πιο μετά. Καλά, είχε στο πιο άθρο. Αυτοί όλοι, Νίκο. Νίκο, άκου. Όλοι αυτοί οι παίκτες της τότε εποχής, ο Νίκ Κατσίκης, ο Τόμ Κατσίκης, ο Μάτζικα, αλλά και από τον Άρη να σου πω. Και από τον Άρη, ο Βασίλης Ολυπηρίδης, και από τον Νίκο Σοφιλίππου. Όλοι αυτοί πρέπει να έχουν εικόνισμα τον Νίκο Γκάλη πάνω από το κρεβάτι τους. Και όταν ξυπνάνε το πρωί να κάνουν το σταυρό τους. Να πίνουν και έτσι να ξεκινάει η μέρα. Έτσι ξεκινάει. Και για να μην, γιατί αυτοί όλοι οι παίκτες, έτσι, ανέβηκαν τα κασέ τους από τον Γκάλη. Δεν μιλάω βέβαια για την έγκαινια, κάτι πουλάκια σαν το Διαμαντίδη και κάτι άλλους. Όλοι αυτοί οφείλουν την καριέρα τους στον τεράστιο Νίκο Γκάλη.
Όλοι αυτοί. Έτσι. Γιατί αν δεν ερχόταν ο Γκάλης στην Ελλάδα να ανεβάσει αυτό το άθλημα που το βλέπαν τρία άτομα, δεν θα υπήρχε ούτε μπάσκετα υπήρχε και στην Ελλάδα. Και γιατί δεν μπαίνει ούτε... πρόεδρος τώρα να σας σώσει. Πες θα πέφτατε με τον Γιάννη. Να μπει πρόεδρος. Ναι. Κάτσε ρε φίλε, συγγνώμη. Δηλαδή τόσα μπάσκετ, εκατομμύρια κονόμησε. Στο μπάσκετ αυτή τη στιγμή, αν δεν τόσα κάνω λάθος, οι μόνες ομάδες που έχουν... Απαντώ. Ποιος να βάλει, ο Γκάλης. Λοιπόν, ναι, ο Γκάλης ρε φίλε, κάτσε. Να βάλει, αφήστε τον άνθρωπο. Δεν είναι επιχειρηματία. Να μπει σαν θεσμός. Πρέπει να υπάρξει κάποιος επιχειρηματίας από πίσω. 1988, Ελλάδα, Σοβιετική Ένωση 04. Είναι 70.000 κόσμος μέσα στο Ολυμπιακό στάδιο. Ποδόσφαιρο με Σαραβάκο, Μανολά, εμείς με καλή ομάδα. Αλλά και αυτή με καλή, με Προτάσο. Πες αυτό και ολοκλήρωση να πάρουμε και τον τελευταίο. 0-4, ναι. Χάσαμε στο ποδόσφαιρο. Ναι. Και επειδή δεν είχαμε παίξει καλά, όλο το γήπεδο φώναζε Άρης Άρης. Τότε που ήμουν στην Αθήνα, τα θέατρα κλείναν τις Πέμπτες. Ο Άρης ένωσε ό,τι... Το λένε και Παοξίδες, το λένε και όλοι αυτοί, και Παναγικοί και Ολυμπιακοί. Ένωσε αθλητικά όλη την Ελλάδα. Τότε το λεωφορείο του Άρη ερχόταν στο Βαγκράτη, στο Μέτς, στο Παπάγου, στο Sporting, ξέρεις εκείνη την εποχή που πολύ σωστά, μιλάς, το ξέρεις ότι οι κάβες είχαν ξεμείνει από κονιάκ και τα ζαχαροπλαστεία από ελίτσες με τόσα μνημόσυνα και κηδείες που κάνανε. Πίνανε οι άνθρωποι. Το ξέρεις. Δεν έβρισκες κονιάκ και κονιάκ. Άσε τώρα ρε. Βέβαια, πρόσεξε, για να σου θυμίσω κάτι άλλο, ήταν και οι μόνοι που στο πρώτο Final Four όταν χάσαμε εμείς την... Ναι. Βγήκαν στο Λευκό Πύργο και πανηγύριζαν. Για την ήττα του Άρη από την Tracer. Γιατί είχαν βγει κάποια στιγμή. Ντούντου με το μακάτι. Ντρούλι δεν τα ξέρει καλά. Κάναν πορεία. Όχι, εγώ είδα φωτογραφία. Ήταν πάνω από 150 άτομα. Πήγανε στο Αρμάνι, εκεί αρτίς Ιταλιάνοι, στη Διαγόνη. Τι να κάνουμε, φίλε, έχουμε και ένα επίπεδο. Του Ντουντού Μακαντού. Εντάξει, αυτά γινότανε. Εντάξει. Και όταν μας κέρδισαν το Μαυρομάτι, το κόλπο του Περλάου. Και εγώ πανηγυρίζω στις μεγάλες ήττες του, δεν πήγα στο Λευκό Πύργο ποτέ. Τι θα πει, λες τώρα. Σοβαρά μιλάς. Φυσικά γίνεται. Να πάω στο Λευκό Πύργο επειδή είχα σοφά. Έφυγες, ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Συγγνώμη που σε κόβουμε έτσι, αλλά πρέπει να πάρουμε το τελευταίο γιατί έχει πάει 12 παρα 5. Έχουμε ένα ακροατή, έχουμε και τους υποστηρικτές. Βέβαια. Έλα, φίλε, καλησπέρα. 8 διαλύματα μαζί. Και δεν κάναμε και διάλειμμα. Δεν πειράζει. Λόγω της ημέρας. Μία φορά που γάτσα τώρα. Μία φορά η χορηγή θα μας. Λόγω της ημέρας. Έλα, φίλε, τελευταίο. Ναι. Έπεσε. Πού να παίρνουμε. Δεν πειράζει. Ένας λοιπόν, Αριανός πήγε να βγει. Καταρχήν, πριν πεις κάτι, θέλω να πω εγώ κάτι. Θα μας υποσχεθεί εδώ αυτό το καρτούν ότι θα έρθει καλά, να το πούμε σύντομα. Θα ξανάρθει. Όποτε θέλει, έρχεται. Δεν χρειάζεται να υποσχεθεί τίποτα. Όποτε θέλει, έρχεται. Υποσχέθηκα ήδη από την αρχή της εκπομπής ότι την επόμενη της κατάκτησης του κυπέλου το Μάιο. Καλά, ποιο Μάιο δεν θα είμαι εδώ. Δεν ξανάρθει. Εγώ λέω. Μας το λέει, δεν έρχομαι. Εγώ λέω. Σου λέω ότι θα έρθω. Εγώ λέω Ιανουάριο, Ιανουάριο λέω. Θα με αναγκάσει να τον πάρω ένα κύπελο παγωτό από το ψυγείο της Εύρωας. Καταρχήν. Στο 0-1 με το κεφαλιά του Γιονές που το χρωστάει τον Κολσιντούμπα στο 90, ναι. Θα έρθει στην άλλη μέρα. Κοίταξε, νομίζω ότι άμα με καλέσετε θα έρθω βέβαια. Γιατί πάντα, κοίταξε πάντα, όποτε με έχετε φωνάξει, με είπατε, έλα ήρθα. Αλλά μόνος τώρα επειδή, επειδή έτυχε να συμπέσει και Τάσο, τον είπε η τεράστια, επειδή έτυχε να συμπέσει και τεράστια νίκη του Άρη, έτσι, δεν το έκανα επίτηδες. Με είπατε, έλα ήρθα. Δηλαδή, εγώ πάντως δεν τον είπα να έρθει. Εγώ δεν τον είπα. Εσύ ήμουν αρνητικός. Τον πήρα να μιλήσουμε και τον λέω, γιατί να τα λέμε και να σκοτωνόμαστε τον ήρθα. Θα τηλέφωνο σήκω, έλα. Μπορεί να έρθω, έλα. Άρα τώρα εγώ θα τον κάνω. Έτυχε να κάνω πολύ σημαντικό διπλό με την έλευση του τεράστιου Σάββα Παντελίδη και ήρθα κατευθείαν. Απλά, δεν είναι, απλά ναι, ο Παντελίδης, να ξέρεις, μετά το 4-0 στην Τούμπα θα αποτελέσει πάρα πολύ. Ωραία. Ίσως να το έδωσε και πολύ χρόνο. Αν δεν κάνω λάθος, έχουμε παίξει φέτος στην Τούμπα μία φορά. Πόσο έλειξε. 1-1. Πολύ καλό αποτέλεσμα για τον νεοφώτη στο Άρη στη θεσμό του κυπέλλου. Άλλωστε, ο θεσμό του κυπέλλου έχει μόνο πάντα εκπλήξεις. Αυτός ανεβαίνει πρώτη φορά. Λοιπόν, καταρχήν, πριν διαβάσουμε και τους υποστηρικτές της εκπομπής, να μας πει για το πάρτι την Παρασκευή του Μπουγκάτσας. Να πούμε ότι την Παρασκευή είστε όλοι καλεσμένοι. Όλοι καλεσμένοι από τις 8 η ώρα. Στο Σκομπάρ, στο νούμερο ένα καφέ αυτή τη στιγμή, να μην πω τη Θεσσαλονίκη, να πω τη Ανατολική Θεσσαλονίκη. Γιατί εκεί κυκλοφορούμε, ξέρεις, δεν πάμε από τα δυτικά εμείς. Λοιπόν, ναι, είναι φανταστικό μαγαζί. Όσοι έχουν έρθει και είναι πάρα πολλοί αυτοί που το έχουν επισκεφθεί, και βασικά δεν είναι σπορ καφέ, είναι καφέ μπαρ. Απλά έχουμε και πολλές οθόνες. Όταν υπάρχει σημαντικό μάτς του Άρη και του ΠΑΟΚ, δείχνουμε τα παιχνίδια, έτσι.
Όταν... Έπεσε ο εκολύπτης κάτω, παιδιά. Κοίταξε και του Ηρακλείου, όταν ανέβει με το καλό. Όταν ανέβει με το καλό σε μια πενταετία στην Αλφα Εθνική, θα δείξουμε και τα παιχνίδια του Ηρακλείου. Σε μια πενταετία. Άρη, και ήταν ο κύριος Ματζιούκης. Όταν ανέβει σε μια πενταετία, θα δείξουμε και τα παιχνίδια του Ηρακλείου. Έρε, και ήταν ο Ματζιούκης. Λοιπόν, όλα τα μάτσα. Λοιπόν, Παρασκευή από τις 8 η ώρα, όλος ο κόσμος καλεσμένος στο Εσκομπάρ, έτσι, στην Γεωργίου Παπανδρέου 9, περιοχή Ανθέων. Νομίζω να το πει αυτό. Με τα ωραία τη δεύτερη να μας δώσει, δώσει μια ώρα άδεια και εμάς το αθμός. Ναι, περίμενε. Να σας δώσει μια ώρα άδεια και ναι. Για μένα θα έλεγα ο Ζαγόρας είναι ο διευθυντής. Ο Ζαγόρας στον αέρα τώρα δεσμευτεί. Εγώ θα έλεγα κανονικά θα έπρεπε να κλείσει το Λίμπερο, να κλείσει το Λίμπερο την Παρασκευή στις 8 η ώρα, να μην κάνει εκπομπές μετά τις 8 και να έρθει όλο το Λίμπερο στο Σκομπάρ. Είναι μια ιδέα. Ακούει ο διευθυντής μέσα, ο κύριος Ζαγόρας, ακούει. Θα τον δεις μετά. Να το πεις αυτό. Ναι. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ το φίλο μας τον Νίκο. Έτσι, να είναι καλά. Τον Νίκο τον Μπουγάτσα που ήταν εδώ στην εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα. Άλλωστε, Ράδιο Μαρμίτα έτσι χαρακτηριστεί γιατί αντιπροσωπεύει νομίζω τη θρηλυκή τετράδα εκτός από τον ακατανόμαστο παρουσιαστή. Εντάξει, μην τα. Ναι, εντάξει. Ναι. Ναι, εγώ ακατονόμαστο τον ονομάζω πλέον γιατί μου έκανε φραστική επίθεση ανέτεια. Ήταν άδικη. Είναι ένα χάρη στο Γαϊδούρι. Ήταν άδικη. Επίθεση, και το κόβω εδώ έτσι να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον φίλο τον Νίκο. Θέλουμε ένα βράδυ να είναι και ο Μακουκούλα εκπρόσωπο του Ηρακλείου. Θα φάρουμε και τα διάβροχά μα, θα το δεχτούμε με μεγάλη χαρά. Το φίλο μα τον Μακουκούλα. Στεναχωρημένο. Στεναχωρημένο, τι να κάνει. Φίλε, εξάρε τρώει, τεσάρε τρώει, τι να κάνει ο άνθρωπο. Λογικό είναι. Τι να κάνει. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε πρώτα ο Θεό εδώ με τον Νικόλα όποτε θέλει. Αρκεί να μην δεσμευτεί ότι θα έρθει μετά την κατάξυση κυπέλου του Άρη, γιατί δεν το δούμε ποτέ. Ναι. Δεν το δούμε ποτέ. Εντάξει, είναι. Λοιπόν, πάμε και στου υποστηρικτέ. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε όλο τον κόσμο για τη συμμετοχή και την ακρόαση. Αύριο πρώτο Θεό, Ράδιο Μαρμίτα ξανά στι 8 η ώρα με Τάσο Τρέγια, Ζάχο Ντρούλινγκ. Να ευχαριστήσουμε και τον Νίκο τον Μπουγάτσα και όλους τους ακροατές που ήταν συντονισμένοι στην εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα εδώ στους 107,4 στο FM, στο αγαπημένο σας Λίμπερο. Μπαίνετε κι εσείς καθημερινά μαζί μας και με όλες τις εκπομπές εδώ από τους συντελεστές στη δική μας φάση. Ακολουθεί ο Γιώργος Ζαγόρας με την εκπομπή Ζούγκλα. Μείνετε εδώ συντονισμένοι να απολαύσετε την μεγάλη παρέα που έχει δημιουργήσει ο Γιώργος μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Από Ράδιο Μαρμίτα, από Ζάχο Ντρούλινγκ, από Νίκο Μπουγάτσα και από Τάσο Τρέγια να έχετε ένα όμορφο βράδυ Δευτέρας. Auf Wiedersehen.